dice a lui? Non di foro. Io sono di famiglia. Καλησπέρα. Προτείνω να καθίσουμε για να ξεκινήσουμε. Η Δευτέρα. Το κάνουμε αυτό δεν το κάνει περάσει. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε τον κύριο Γκλέζο, γιατί για μένα προσωπικά αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ιστορίας που θα έχω την τύχη να τον γνωρίσω και να συζητήσω μαζί του. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Αποφύτων, ευχαριστούμε τον κύριο Γκλέζο που βρήκε χρόνο για μας. Η βραδιά ελπίζουμε να είναι αρκετά ζωντανή και διαδραστική. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Ο κύριος Γκλέζος θέλει τη συμμετοχή του κοινού. Θα ξεκινήσουμε με σύντομο χαιρετισμό από τους εκπροσώπους, από τον πρόεδρο του Συλλόγου Αποφύτων, συγγνώμη, τον Κώστα τον Γαλάνη και από τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, τον Μας Γκρέβε. Παρακαλώ πολύ να ανέβουν στο βήμα. Σύμβολο της αντίστασης κατά της γερμανικής κατοχής με παγκόσμια εμβέλεια και μέχρι σήμερα ένας αγνός αγωνιστής, νομίζω, στα 92. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι έχει να πει ο Μανώλης Γκλέζος κυρίως στα παιδιά, στους μαθητές και στους νέους αποφύτους για την εποχή που εκείνος ήταν σχεδόν παιδί ακόμα, για το τι έγινε από τότε μέχρι σήμερα, αλλά πώς βλέπει και το μέλλον, τις προοπτικές των γερμανικών σχέσεων. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσω και εγώ προσωπικά τι έχουν να συνεισφέρουν τα παιδιά, τι τοποθετήσεις έχουν και τι θα ρωτήσουν το Μανώλη Γκλέζο. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Αποφύτων, υπό το νέο δραστήριο του Συμβούλιο και τον νέο πρόεδρο φίλο Κώστα Γαλάνη, που αγκάλιασε αυτή τη σκέψη να καλέσουμε τον Μανώλη Γκλέζο και την υλοποίησε. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνεργασία. Απόψε μαζί μας δύο από τις παλαιότερες αποφύτους της σχολής. Τις γνωρίσαμε τον Ιούνιο του 2013. Είναι η κυρία Νάτα Μελά και η κυρία Εύη Τουλούπα. Είναι οι δύο όμορφες κυρίες που κάθονται στην άκρη, στη δεύτερη και στη τρίτη σειρά. Είναι σχεδόν συνομήλικες, κυρία Μελά, από ό,τι έμαθα με τον κύριο Γκλέζο. Α, είναι τσιρίκα. Ο Δήματος και απόφοιτος της σχολής μας, Άγγελος Κοφέος, θα μας μιλήσει για τη ζωή του Μανώλη Γκλέζου. Για τους υπολείπους, κύριε Γκλέζου, δεν θα μιλήσω για τη ζωή σας. Ούτε ο χρόνος υπάρχει, ούτε πρέπει να το κάνω όμως. Απλώς ένα σύντομο, μια σύντομη παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, ίσως να είναι πολύ εδώ. Ο Μανώλης Γκλέζος γεννιέται το Σεπτέμβριο του 1922 στην Απείραθρο της Νάξου ή στα Περάθρο, όπως ο ίδιος προτιμά να λέει. Το 1935 έρχεται στην Αθήνα, όπου τελειώνει το γυμνάσιο. Μαθητής ακόμα, το 1939, συμμετέχει στη δημιουργία μιας αντιφασιστικής ομάδας ενάντια στην Ιταλική κατοχή της Δωδεκανήσου και τη δικτατορία του Μεταξά. Το 1940 πετυχαίνει στις εξετάσεις
της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου προσέρχεται για κατάταξη στον Ελληνικό Στρατό, όμως απορρίπτεται επειδή ήταν μικρότερος από την ηλικία στράτευσης. Από το 1941 αρχίζει να σπουδάζει λοιπόν στην ΑΣΟΕ. Στις 27 Απριλίου του 1941 τα ναζιστικά στρατεύματα κυριεύουν την Αθήνα και η σβάστηκα υψώνεται στο βράχο της Ακρόπολης. Λίγες ημέρες μετά, τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου του 1941, ο Μανώλης Γκλέζος και ο Απόστολος Άντας καλωθώνουν να φτάσουν στην Ακρόπολη και κάτω από τα μάτια της γερμανικής φρουράς να αφαιρέσουν τη γερμανική σημαία του Τρίτου Ράιχ. Η πράξη αυτή λειτουργήσε καταλυτικά και για το φρόνημα του ελληνικού λαού, αλλά και για την τόνωση του ηθικού του. Και καταγράφεται και στην ελληνική και στη διεθνή ιστοριογραφία ως η πρώτη αντιστασιακή πράξη της κατοχής. Ο Μανώλης Γκλέζος έχει καταδικαστεί συνολικά 28 φορές για την πολιτική ή την αντιστασιακή του δράση. 3 εξ αυτών σε θάνατο. Καμία φορά οι ποινές δεν εκτελέστηκαν είτε λόγω του έντονου εσωτερικού κύματος αντίδρασης, είτε λόγω της διαμαρτυρίας που εκδηλώθηκε και διεθνώς. Μετά την απελευθέρωση εργάζεται ως δημοσιογράφος, σε θέση συντάκτη, αρχισυντάκτη, υπεύθυνου έκδοσης και διευθυντή του ριζοσπάστικα. Το 1956 αναλαμβάνει διευθυντής της εφημερίδας Αυγή. Πρέπει να πω ότι όταν μας αποκαλεί συναδέλφους είναι ιδιαίτερη τιμή. Το 1951 εκλέγεται για πρώτη φορά στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μέλος του οποίου είναι και σήμερα, με πολλά διαστήματα αποχής ή απουσίας για πολλούς και διάφορους λόγους, που νομίζω ότι εδώ δεν έχει νόημα ούτε να παραθέσουμε ούτε να αναλύσουμε. Εκλέγεται και πάλι βουλευτής του 1961 και στη συνέχεια μετά τη μεταπολίτευση το 1981. Το 1984 εκλέγεται Ευρωβουλευτής και το 1985 επιστρέφει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το 1986 είναι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές και εκλέγεται πρόεδρος στην κοινότητα Πειράτσα. Έχει λοιπόν, καταλαβαίνουμε, μια θητεία στα διοικητικά και στα πολιτικά της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Η θητεία του αυτή στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει πολλά ιδιαίτερα και θα έλεγα ιστορικά χαρακτηριστικά. Προσπαθεί να εφαρμόσει ένα πείραμα άμεσης δημοκρατίας. Καταργεί κατ' ουσίαν τα προνόμια του Κοινοτικού Συμβουλίου και εισάγει ένα σύστημα με κύρια στοιχεία, κύρια χαρακτηριστικά του. Ένα είδος συντάγματος και μια τοπική συνέλευση, η οποία έχει τον συνολικό έλεγχο της κοινοτικής διοίκησης. Το σύστημα αυτό ίσχυσε για αρκετά χρόνια, με αποτελέσματα που θα μπορούσαν σήμερα να είναι έμπνευση, έστω και ως στοιχεία, για επίδοξους δημάρχους ή οποιουσδήποτε άλλους θέλουν να εμπλακούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αρθρογραφία τους σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά, οι συμμετοχές τους σε επιστημονικά συνέδρια, οι μελέτες, τα δοκίμια που έχει γράψει, αποτελούν πλούσιο υλικό αναφοράς είτε για πολιτικούς, είτε για λογοτεχνικούς, αλλά κυρίως, νομίζω, για ιστορικούς λόγους. Μεταξύ των δεκάδων βιβλίων του, το πρώτο εκδόθηκε το 1942 και το πιο πρόσφατο το 2013, πρέπει να πούμε, η ιδιαίτερη αναφορά, νομίζω, πρέπει να γίνει στο δίτομο έργο του, που εκδόθηκε το 2006 με τον τίτλο «Εθνική Αντίσταση 1940-1945». Και μόνο οι βιβλιογραφικές αναφορές σε αυτό το έργο, όπως φυσικά και το περιεχόμενο του αυτό καθ' αυτό, αλλά και το ύφος της γραφής, το καθιστούν ένα από τα απαραίτητα συγγράμματα για όσους θέλουν ή, κατά την άποψή μου, πρέπει να μελετήσουν την περίοδο εκείνη. Πέραν αυτών, με δικές του πρωτοβουλίες και ενέργειες, έχουν δημιουργηθεί δεκάδες βιβλιοθήκες σε απομονωμένα νησιά του Αιγαίου και σε μικρά χωριά της Ελλάδας. Το 1996 ιδρύει σε συνεργασία τότε με τον Ευάγγελο Μαχαίρα, πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας και τους επικεφαλείς οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας. Προημερών μόλις, το Ελληνικό Κοινοβούλιο συνέστησε μια αντίστοιχη ειδική επιτροπή διεκδίκησης. Ο κ. Γκλέζος είναι μέλος της. Σήμερα συνεδρίασε για πρώτη φορά. Δεν είστε πρόεδρος της επιτροπής. Ούτε θέλω. Το γιατί έχει σημασία ο όρος οφειλές, αντί του όρου που χρησιμοποιείται πολύ συχνά και είναι οι αποζημιώσεις, θα εξηγήσει, νομίζω και ελπίζω, ο ίδιος ο Μανώλης Γκλέζος στη συνέχεια της συζήτησης, όπως το εξήγησε και σε μένα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε με Μάλιν όταν έλεγα αποζημιώσεις αντί για οφειλές.
Όπως επίσης, νομίζω ότι πρέπει να, να πάρουμε μαζί μας, εδώ, φεύγοντας σήμερα, το ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις δεν έχουν μόνο οικονομικές διαστάσεις, κάτι που ο κ. Γλέζος το ξέρει και το περιγράφει πολύ καλά με κάθε χρόνο. Το πρόσφατο βιβλίο του, στο οποίο περιγράφει το ζήτημα, το αφιερώνει μεταξύ των άλλων και στη μνήμη των αντιφασιστών Γερμανών στρατιωτών, οι οποίοι πολέμησαν τον ναζισμό, είτε δημιουργώντας γερμανικές αντιναζιστικές οργανώσεις, είτε προσχωρώντας σε ελληνικές οργανώσεις. Ο ίδιος άλλωστε σημειώνει σε αυτό το βιβλίο, δανείζομαι μια φράση του, «Δεν μας διακατέχει μίσος κατά του γερμανικού λαού. Θέλουμε διακαώς, επιδιώκουμε με κάθε τρόπο και ευελπιστούμε στην φιλία των λαών Ελλάδας-Γερμανίας. Προϋπόθεση απαραίτητη όμως αποτελεί η αποκατάσταση του δικαίου». Κάτι που νομίζω είχε την ευκαιρία να επισημάνει ο κ. Γλέζος και στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γερμανίας, τον Γιώαχιμ Γκάουκ. Υπό την έννοια αυτή, η παρουσία του Μανώλη Γλέζου στη σημερινή εκδήλωση ελπίζουμε ότι θα αποδειχθεί όχι μόνο χρήσιμη, αλλά ενδεχομένως να έχει και μια ιστορική αξία. Τα τελευταία χρόνια τίνει να κυριαρχήσει η αντίληψη ότι οι σχέσεις μεταξύ λαών και κρατών έχουν αποκλειστικά και μόνο οικονομικές διαστάσεις. Ποιος χρωστάει περισσότερο σε ποιον, πώς και πότε θα ξεχρεώσει. Ένας από τους Έλληνες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτής της καταστρεπτικής άποψης για την Ευρώπη ολόκληρη είναι ο Μανώλης Γλέζος. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του απόψε και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Γλέζο, παρακαλώ. Απόφυτος της σχολής, πρώην υπηρεσιακή υπουργός, όπως θέλει να λέμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Όντως έγινε αυτό, μιλήσαμε για τα οικολογικά θέματα
και επίσης για θέματα δημοκρατίας. Τους είπα όμως ότι θέλω μια βραδιά να είναι αφιερωμένη στο θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Για πρώτη φορά μπροστά σε γερμανικό κοινό ανέπτυξε το θέμα των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Και είπα και τις προτάσεις που είχα να κάνω που εδραιώνονται σε αυτά που είπα προηγούμενα. Όταν γύρισα στο χωριό μου, με πήρε τηλέφωνο η εφημερίδα η Zeit, η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Γερμανίας, το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, και μου ζήτησε να γράψω αυτά που είπα σε άρθρο. Αυτά που είπα εκεί τα διατύπωσα σε ένα άρθρο και δεν έβαλα τίτλο, η Τιτσάη έβαλε δικό της τίτλο. Να με συγχωρέσετε για την προφορά τη γερμανική, αλλά θα το πω γερμανικά όπως το είναι γραμμένο. Ein Unrecht macht gesucht werden. Μια αδικία η οποία πρέπει να αποκατασταθεί. Για πρώτη φορά ο γερμανικός λαός σημειώνει αυτά τα πράγματα. Και τι είπα που τους έκανε εντύπωση και μου ζήτησαν να αρθογραφήσω. Τους είπα, εμείς δεν θέλουμε να πιάσουμε τη Γερμανία από το λαιμό. Θέλουμε απλώς να εκπληρώσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα. Οι οφειλές αυτές είναι προκαθορισμένες, όχι από εμάς, από την Διακομματική Διασυμμαχική Επιτροπή που συνήθως στο Παρίσι το 1946 και που προσδιορίσε, ανεξάρτητα του τι ζητούσε η Ελλάδα, προσδιορίσε ότι η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό αυτό ανέρχεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκείνες, όπως το καθόρισα, το προσδιορίσα. Σε 7 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 1938. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδας, στοιχεία επίσημα δικά της και έκανε εκείνη την μεθατροπή, ανέρχονται σήμερα σε 108 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς τους τόπους. Αυτό είναι η μία οφειλή της Γερμανίας, οικονομική οφειλή, χρηματική οφειλή προς την Ελλάδα. Η δεύτερη οφειλή είναι το περίφημο αναγκαστικό δάνειο. Αν ρωτήσετε πώς έγινε το αναγκαστικό δάνειο, θα σας το αναλύσω να μην σας το πω τώρα, το αναγκαστικό δάνειο πιο αναλυτικά. Το αναγκαστικό δάνειο είναι 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πάλι αγοραστικής αξίας 1938, που σημαίνει 54 δισεκατομμύρια σημερινά ευρώ, χωρίς τους τόπους μιλάμε. Σύνολο δηλαδή 162 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό προσδιορίστηκε, δεν το προσδιορίσαμε εμείς, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Πέρα από αυτό, οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα έχουν, προς το δημόσιο ειδικά, έχουν και το περίφημο θέμα των ληστείων, των αρχαιολογικών θησαυρών μας και των έργων τέχνης. Για όλα τα άλλα μπορούν να βρουν μια δικαιολογία. Για αυτό το θέμα τι δικαιολογία έχουν και δεν τα πιστεύω. Ειδικά αυτό. Αυτές είναι οφειλές προς το δημόσιο. Πανορθώσεις, αναγκαστικό δάνειο και η αρπαγή, η ληστεία των αρχαιολογικών θησαυρών και εργοτέχνης. Υπάρχουν και οι οφειλές προς τους πολίτες. Να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Εάν περπατούσε ένας ποδηλάτης στο ποδηλατό στον δρόμο και τύχει να πάρω σε γερμανική περίπολο, της Βέρμαχτ τον σταματούσε, του λέει, του δίνει ένα χαρτί μετά το τέλος του πολέμου, έλα να πάρεις το ποδήλατό σου
Αλλά τώρα στο κατάσχο. Έχουμε κατασχέσεις, έχουμε επισχέσεις σε κτίρια. Βλέπω ένα τεράστιο κτίριο σε ένα χωριό και σε χωριό ακόμα. Το θέλανε για να μένουν οι αξιωματικοί της Βέρμαχτ. Δίνανε ένα χαρτί, άμα τελειώσει ο πόλεμος, έλα να πάρει την αποζημίωση. Έχουμε, είναι μια κατηγορία αυτή που σήμερα δεν υπάρχει. Κανείς δεν κρατάει πια αυτά τα χαρτιά. Και είναι και το θέμα της απώλειας της ζωής των ανθρώπων, τα θύματα δηλαδή, που είναι δύο κατηγοριών άμεσα εκτελεσμένων, δηλαδή αυτοί που εκτελέστηκαν σε ολοκαυτώματα, καλάβρητα, δίστομο κλπ. Είναι κάπου 100 χωριά και είναι και αυτούς που εκτελούσαν ως ομήρους στην Κεσαριανή. Είναι άλλης κατηγορίας αυτό. Είναι, είχαν την αποθήκη, να το πω έτσι εισαγωγικά, των ομήρων στο Χαϊδάρι και όποτε τους ερχότανε, παίρνανε και εκτελούσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και σ' άλλα μέρη περισσότερο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει και το εξής καταπληκτικό γεγονός, σας το λέω για να το έχετε υπόψη, το αναφέρω στο βιβλίο μου «Μαύρη Βίβλο» στην τελευταία σελίδα, ότι όταν άρχισε ο πόλεμος και όταν τελείωσε, η Ελλάδα έχει λιγότερο πληθυσμό από ό,τι άρχισε ο πόλεμος. Με επίσημα στατιστικά στοιχεία και αναφέρω και τα νούμερα. Κανένα άλλο έθνος του κόσμου δεν έχει παρόμοιο φαινόμενο. Η Σοβιετική Ένωση με 20 εκατομμύρια νεκρούς, όταν τελείωσε ο πόλεμος, είχε μεγαλύτερο πληθυσμό από όταν άρχισε. Η Γερμανία η ίδια, όταν τελείωσε ο πόλεμος, το είπα στον πρόεδρο της σημερινής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Ιωακίμ Γκάουπ, και του λέω, εάν έχεις αντίληση, φέρουμε τα στοιχεία τα δικά σας. Η ίδια η Γερμανία, παρά τις τεράστιες απώλειες, είχε λιγότερο, περισσότερο πληθυσμό όταν τελείωσε ο πόλεμος. Το ίδιο όλα τα έθνη. Αυτό είναι ένα έγκλημα εναντίον του ελληνικού λαού, πρωτοφανές. Δεν έχει, είπα, παρόμοιο σε όλη την Ελλάδα. Πριν μερικές μέρες ήρθε και μου πήρε συνέντευξη μια Ιαπωνέζα δημοσιογράφος και της λέω, για πες μου, όταν τελείωσε ο πόλεμος, παρά την μπόμπα της Χιροσίμα, είχατε περισσότερο ή λιγότερο πληθυσμό? Λέει, περισσότερο. Το ομολόγησε ήδη. Μόνο η Ελλάδα έχει λιγότερο πληθυσμό. Τι είπα λοιπόν εκεί στο Ανόβερο? Είπα, προτάσεις κάνω, ατομικές βέβαια, θέμα συμφωνίες στο λαό. Αλλά για να αποδείξω ότι δεν τρέφουμε μίσος εναντίον του γερμανικού λαού, τις παρακάτω προτάσεις. Πρώτη πρόταση. Στην Ελλάδα κατασκευάζουν πολλές γερμανικές εταιρείες έργα. Αντί να τους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, να τους πληρώνει το γερμανικό δημόσιο, κάνοντας συμφωνία με κάθε εταιρεία. Είναι πιάσιμο από το λαιμό αυτό? Δηλαδή κάθε εταιρεία μπορεί να πει, μαζί σου κάνω μια συμφωνία ότι θα σε πληρώσω ύστερα από 5 χρόνια, ύστερα από 10 χρόνια, ύστερα από 20 χρόνια. Είναι πιάσιμο από το λαιμό, είναι θηλιά στο λαιμό του γερμανικού λαού αυτό. Πάμε σε κάτι ακόμα σπουδαιότερο. Πολλά Ελληνόπουλα θέλουν να έρθουν εδώ να σπουδάσουν. Του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, του πανεπιστημίου. Και πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου θέλουν εδώ να πάρουν στοιχεία ειδικά στη Γερμανία. Τι διαμονή εδώ, τι διατροφή τους εδώ, τα έξοδα όλα να τα αναλάβει το γερμανικό δημόσιο έναντι των οφειλών της Ελλάδας. Θα κατήσουν λογαριασμό, βέβαια. Είναι πιάσιμο από το λαιμό αυτό. Αυτά είπα και στον πρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας, τον Γκάου, και θα πω μονάχα ένα τελευταίο για να τελειώσω. Η επιτροπή που συνήλθε στο Παρίσι η 19 Μιλής του 1946 προσδιορίζει
για κάθε χώρα του άξονα τι πρέπει να πληρώσει στη χώρα που κατέκτησε. Για όλες τις χώρες του άξονα. Η Γερμανία έχει εκπληρώσει τις οφειλές αυτές σε όλες τις χώρες. Γιατί εξαιρεί την Ελλάδα. Δυστυχώς, παρουσιάστηκε στη δημόσια τηλεόραση ένας επιστήμονας, ο οποίος είπε ότι είναι μύθος αυτό το γεγονός. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση και ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της η Γερμανία προς την Ελλάδα. Σας είπα προηγουμένως ότι αποφάσισε για κάθε χώρα του άξονα. Γι' αυτό αποφάσισε και για την Ιταλία και την Βουλγαρία. Και οι δύο χώρες αυτές πλήρωσαν στην Ελλάδα ό,τι προσδιόρισε η Διασυμμαχική Επιτροπή. Εάν είναι λοιπόν μύθος, πρέπει να επιστρέψει η Ελλάδα αυτά που πλήρωσε και η Ιταλία και η Βουλγαρία. Αλλά κάνω και ένα περίεργο ερώτημα, Γαλλιένα, δεν μπορώ. Θα βλέπανε ποτέ πρόσωπο οι Ιταλοί φασίστες και οι Βούλγαροι φασίστες Ελλάδας εάν δεν έμπαινε η στρατιά της Wehrmacht με επικεφαλή στον Φον Λίστ, τον Βίλχελμ Φον Λίστ, να κατακτήσει τη χώρα. Και οι Κολαούζοι λοιπόν έχουν πληρώσει και δεν πληρώνει, αυτοεξαιρείται η ίδια η Γερμανία. Και όσο είναι αφορά το αναγκαστικό δάνειο, σας πληροφορώ ότι συνήψε άλλα δύο αναγκαστικά δάνεια η Γερμανία, ένα με την Πολωνία και ένα με την Ιουγκοσλαβία. Τα έχει εκπληρώσει και τα δύο. Γιατί εξαιρείται η Ελλάδα, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το θέτω μπροστά σε κάθε συνείδηση γερμανική. Γιατί εξαιρείται η Ελλάδα. Γιατί αυτοεξαιρείται η Γερμανία από το να πληρώσει όταν έχουν πληρώσει οι Κολαούζοι, όπως λέω. Σας είπα, επέμενε εδώ η επικεφαλής του Πρωθυπουργός να πω όσα μπορώ περισσότερα, τα είπα όσο μπορώ περιληπτικά και από τώρα και στο εξής περιμένω ερωτήσεις δικές σας. Πάρτο άρθρο Άινερ που μου έκανε. Θα το δίνω, το δω, πάρετε να το κάνετε. Και έχω και ένα άρθρο, μια ανοιχτή επιστολή στον Χέλμουντ Κολ. Επίσης να το δείτε πώς είναι. Λοιπόν. Ελάτε να καθίσετε. Τώρα. Έστω για να αρχίσουμε τις... Βέβαια, τώρα είναι θα διευθύνει, εγώ είμαι καμισοδημοκράτης στην πράξη. Θα διευθύνει τη συζήτηση εδώ μαζί σας ο εκπρόσωπος του 15μελούς της σχολής. Έφυγο τόσων ετών, όπως είπε και ο αγαπητός που κάθεται δίπλα μου,
παρατηρήσεις και μερικές ερωτήσεις που ενδεχομένως να ξέρω την απάντηση, αλλά νομίζω εσύ είσαι ο καλύτερος και πιο κατάλληλος να διαφωτίσεις το κοινό ενάντια στα διάφορα μέσα μαζικής αποβλάκωσης, τα οποία λειτουργούν με δύο τρόπους. Στην ερώτησή σου όμως πρέπει να δώσω μια απάντηση. Οι Κολαούζοι πληρώσανε, οι άλλοι δεν πληρώσανε. Φταίει η Γερμανία που δεν πλήρωσε. Για να δούμε λίγο αυτές τις, το κατοχικό δάνειο. Το κατοχικό δάνειο ξεκίνησε να το πληρώνει ο ίδιος ο Χίτλερ. Έδωσε ή μία ή δύο δόσεις. Το 1961 βρέθηκαν μαζί για το κατοχικό δάνειο Ελλάδα και Γερμανία και αποφασίστηκε να πληρωθεί όταν ενωθούν οι Γερμανίες. Όταν ενώθηκαν οι Γερμανίες, 1961, όταν ενώθηκαν λοιπόν οι Γερμανίες, η ελληνική κυβέρνηση που ήταν, η κάθε χώρα, αγαπητέ Μανώλη, καλός ή κακός, κακός, κοιτάει τα συμφέροντά της. Όταν η Ελλάδα δεν είχε μια ισχυρή κυβέρνηση που να διεκδικήσει τα συμφωνηθέντα το 1961, εγώ τουλάχιστον δεν πρόκειται να κατηγορήσω τη Γερμανία. Αν κάνω λάθος, σε παρακαλώ διόρθωσέ με. Τώρα, ο πολύς ο κόσμος λέει ότι οι επανορθώσεις, αυτό που λέμε επανορθώσεις, καλύφθηκε από το σχέδιο. Επισήμως η Ανατολική Γερμανία να πάω στο
Βερολίνο να παρακολουθήσω τις τελετές για την ήττα του ναζισμού που έγιναν σε όλο τον κόσμο και έγιναν και ειδικά στο Ανατολικό Βερολίνο. Χωρισμένη η Γερμανία στα δύο. Τότε συναντήθηκα με το πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τους είπα ότι έχω εντολή από την ΕΔΑ να θέσω στον Ούλμπριχτ, τον τότε πρόεδρο της Ανατολικής Γερμανίας, να θέσω το θέμα των οφειλών της Γερμανίας. Εγώ λοιπόν θα το θέσω ως ΕΔΑ. Θέλετε να το θέσω και ως εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Ναι. Γιατί ήμουν ταυτόχρονα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Λοιπόν, συναντήθηκα με τον Ούλμπριχτ, είπαμε πολλά πράγματα. Τώρα του λέω πέρα από όλα όσα είπαμε, σύντροφε Ούλμπριχτ, μην ξεχνάς ότι το Τρίτο Ράιχ διέπραξε εγκλήματα εναντίον της Ελλάδας και οφείλει και η Γερμανία, η Ανατολική, να πληρώσει το μερίδιό της. Ήταν χωρισμένη η Γερμανία. Μην προβλιάζει τώρα που είναι ενωμένη, χωρισμένη. Και μην νομίζεις ότι επειδή είσαι κομμουνιστής και πρόεδρος εδώ της Ανατολικής Γερμανίας και επειδή είμαι και εγώ κομμουνιστής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ότι θα σου ευχαριστώ, θα τα πληρώσετε. Θέτε, δεν θέτε. Με άκουσε έκπληκτος, δεν το περίμενε και δεν μου έδωσε απάντηση. Συνήθως τώρα η Γερμανία δεν τους θέτει στο θέμα, η επίσημη Γερμανία, συνήθως κάνει πρώτα το μουγκό. Αυτή είναι η στάση την οποία τηρούν και αυτό έχω παρακολουθήσει ως τώρα. Μέχρι να πάρουν θάρρος να πούνε μερικά άλλα πράγματα. Στο λέω αυτό Μαρκάτη για να σου πω ότι ο αγώνας ξεκίνησε από τότε. Όμως έφερε το περίφημο 4-2, δηλαδή κατάφερε η Γερμανία και η μια και η άλλη να πούνε σε μια συμφωνία που έγινε 4-2 ή 2-4. Σημαίνει οι δύο Γερμανίες μαζί με τις 4 μεγάλες δυνάμεις. Αυτό είναι οι 4. 4 μεγάλες δυνάμεις και 2 Γερμανίες. Ότι όταν ενοποιηθεί η Γερμανία, τότε θα αρχίσει η εξόφθαση. Όλοι. Το 1990 έγινε η ενοποίηση και μια διάταξη δική της και της Συμφωνίας 4-2 άφηνε ένα περιθώριο 5 ετών ώστε στα 5 μέσα χρόνια ό,τι έχεις να κάνεις από την πλευρά τη δική σου, ό,τι απαιτήσεις θα τις προβάλλεις. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, αγαπητέ μου φίλε, επί 5 χρόνια εκόφευα και μόνο τον τελευταίο χρόνο, τον 5ο, με Υπουργό Εξωτερικών τον Κάρλο Παπούλια, γι' αυτό τα ξέρει και αυτός καλά τα θέματα, και με Υφυπουργό τον Γεώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, δίνεται ρηματική διακοίνωση, προσέξτε, το Νοέμβρη του 1995, δηλαδή σε ένα μήνα έλεγε η προθεσμία, δίνουνε με μηνυματική διακοίνωση ότι πρέπει να εξορθηθούν αυτά τα χρέη που έχει, αυτές τις οφειλές που έχει η Γερμανία. Και έτσι ανανέωσαν στο βιβλίο μου και ένα Μάρκο Ναΐτα, είναι καταγραμμένα όλα αυτά, αλλά μια και θέλετε να τα μάθετε, σας τα λέω να τα ακούσετε. Λοιπόν, είναι καταγραμμένο. Άρα, αυτό που έλεγαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, προσέξτε, δεν παρετούμεθα των αξιώσεών μας, είναι σωστό, το άλλο είναι το φοβερό. Αλλά η διεκδίκηση θα γίνει όταν έρθει η κατάλληλη συγκυρία, διεθνής και διακρατική, και αυτή τη συμφωνία από τότε την περιμένουμε μέχρι τώρα και ακόμα δεν ήρθε. Και
κατάλληλη συγκυρία, ώστε να είναι η διεκδίκηση αποτελεσματική. Αυτό είναι το θέμα. Λέω όλη την ιστορία που έδειξες, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Αν γίνουν ερωτήσεις, ευχαριστώ στη διάθεση. Όλα όμως θα έχω καταγράψει στο βιβλίο. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα μου απαντήσεις ότι αν συμφωνήσει όχι. Εάν σου έδωσα απάντηση, τώρα θα με δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήξερα την απάντηση, ήθελα ο κόσμος να το καταλάβει γιατί δεν το ξέρει. Και έτσι έχουν τις δικές μας, αλλά σε παρακαλώ πολύ, έχει μια απάντηση για το σχέδιο Μάσα και την προσπάθεια. Το σχέδιο Μάσα είναι μια άλλη υπόθεση. Το 1953 οι σύμμαχοι τότε, για να χρησιμοποιήσουν τη Γερμανία ως όπλο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της, αποφάσισαν και έδωσαν συσάχθεια σε ό,τι χρωστούσε η Γερμανία στους συμμάχους και έγινε το σχέδιο Μάρσαλ και επίσης η Ελλάδα βοήθησε τότε τη Γερμανία, έδωσε χρήματα για να ανορθωθεί η Γερμανία να χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Μπολσεβικισμού. Αυτό ήταν το κύριο θέμα. Αυτό και η ερώτηση. Αλλά όταν βλέπεις δικαιωμένο, δεν το δίνεις το τα θύματα του ναζισμού, τους Εβραίους,
αλλά να του συνταξιοδοτήσει. Προσέξτε, άλλο αποζημιώνω μια τσικαλή και άλλο συνταξιοδοτώ, που σημαίνει συνταξιοδοτώ και τα παιδιά και τα εγγόνια των θυμάτων των Εβραίων που υπέστησαν τη θηριωδία την ναζιστική και βρίσκονται σήμερα στο Ισραήλ. Αυτό έγινε πριν 3 χρόνια. Αυτό είναι παρελθόν ή μέλλον. Παρόν. Γιατί λοιπόν αυτή η συμπεριφορά απέναντι στο κοινό, στα θύματα του ναζισμού, στο Ισραήλ που θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα συνταξιοδότηση μιλάμε και όχι η εφάπαξ αποζημίωση των δυσκομητών, των καλαβριτινών και όλων των θυμάτων στην Ελλάδα. Θέλω λέω απάντηση, αγαπητέ Πρόεδρε της Δημοκρατίας, και δεν μου απάντησε. Είπε απλώς θα τα μεταφέρει στην κυβέρνησή του. Άλλο λέω. Δεν ακούγεσαι. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, οι κυρίες που έχουμε εδώ πάνω. Αν θέλουν να απαντήσουν, ναι. Άλλη από την ωραία. Όχι, τελευταίο. Λοιπόν, κάποιος άλλος κατά το τίμη συμμαθητής εδώ, η Λάδα, δεύτερα λυκείου. Αρχικά να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα διπλωματικά και δικαστικά ώστε να πάρουμε τα χρήματα από τις γερμανικές οφειλές. Πολύ ωραίο ερώτημα, όπου υπάρχουν μεγάλες διχαστικές απόψεις στη χώρα μας. Προσωπικά απορρίπτω τη δικαστική οδό. Και θα πω ότι απορρίπτω τη δικαστική οδό για 2 λόγους. Στην προηγούμενη δικαστική απόφαση του δικαστηρίου της Χάρης για την υπόθεση του διστόμου, η απάντηση του ίδιου του δικαστηρίου, διότι δεν μπορούσε να το εξαλείψει, ήταν ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί διακρατικά. Διακρατικά τι θα πει, πολιτικά. Το ένα ερώτημα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι δικαστικά ποτέ, για άλλο λόγο. Όπως ξέρετε, τα δικαστήρια αυτά συγκροτούνται με βάση τον πληθυσμό του κάθε κράτους. Έχουν δυστυχώς οι γερμανικές κυβερνήσεις λόγω της Γερμανίας την πλειοψηφία και οπωσδήποτε θα έχουμε την προηγούμενη τύχη που είχε η υπόθεση του διστόμου. Τι προτείνω. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ξέρετε ότι δεν έχουμε συνάψει η Ελλάδα με τη Γερμανία συνθήκη ειρήνης. Δηλαδή είμαστε σε πόλεμο, όχι. Το αντικατέστησαν η Γερμανία και το αποδέχτηκαν δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις. Υπάρχει μία συνθήκη μη εμπόλεμης κατάστασης ανάμεσα στις δύο χώρες. Γιατί η Γερμανία δεν θέλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης, διότι περισσότερο από ότι ήταν νομότυποι. Νομότυπο το Τρίτο Ράιχ είναι νομότυποι οι σημερινές κυβερνήσεις, νομότυπες οι σημερινές κυβερνήσεις της Γερμανίας. Και μόλις υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης, μοναχοί τους θα τρέξουν να ξοφλήσουν ό,τι οφείλουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό το κύριο αίτημά μου σήμερα δεν είναι καν δικαστική οδός, δεν είναι καν διπλωματικές αξιώσεις, είναι ένα. Ελάτε Γερμανία να υπογράψουμε τη συνθήκη ειρήνης. Ρώτησα τη Γερμανία από Ιαπωνέζα δημοσιογράφο. Εσείς η Ιαπωνία που έχετε έρθει σε τέτοια σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχετε υπογράψει συνθήκη ειρήνης, λέει βεβαίως. Λοιπόν, έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης η Ιαπωνία με την Συνωμένες Πολιτείες. Συνθήκη ειρήνης. Γιατί δεν δέχεται
να υπογράψει η Γερμανία συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα, διότι ως νομότυποι είναι υποχρεωμένοι αμέσως να καταβάλουν αυτά που οφείλουν. Γι' αυτό επικεντρώνω το κύριο αίτημα σήμερα για την Ελλάδα. Είναι ελάτε Γερμανία να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης. Τίποτα άλλο. Ούτε καν για εκδήλωση, ούτε τίποτα. Ελάτε να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης. Να σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Πάνω σε αυτό που λέτε. Υπάρχει Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από αυτό που λέτε, θα έχει ένα απλό ερώτημα. Παρακαλώ στο μικρόφωνο. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Να επαναλάβω. Υπάρχει Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δημιουργήθηκε για αυτό τον λόγο. Για να φυλάσει την ειρήνη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί είναι επιλογή και όχι υποχρέωση. Και γιατί πολύ απλά με το παράδειγμα ζωής σας, τα ισχυρά σας επιχειρήματα, δεν κάνετε το αυτονόητο. Μαζί με την εθνική αντιπροσωπεία, αυτούς που έχουμε εκλέξει, διάδειγμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Γιατί δεν υπογράφεται συνθήκη ειρήνης τόσα χρόνια μετά τον πόλεμο. Εκτός αν ζούμε σε έναν άλλο πλανήτη. Θα αντιστρέψω το ερώτημά σου σε ένα άλλο ερώτημα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν πάρει πολλές φορές αποφάσεις να εγκαταλείψουν τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής και κατοχής της Κύπρου στην Κύπρο. Πραγματοποιείτε. Θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό, η σχέση που έχουμε με τη Γερμανία, όπως την προσδιορίσατε, είναι σχέση φιλίας, σχέση εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εδώ υπάρχει κάτι περισσότερο από μία διεκδίκηση. Υπάρχει ένα ιστορικό παράδοξο, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο από μία πρωτοβουλία. Σας εμπιστευόμαστε, σας έχουμε εκλέξει. Κάντε το διάβημα και ας απαντήσει ο ΟΗΕ ότι δεν καλεί σε συμμόρφωση εκείνο το κράτος, μέλος του, το οποίο αρνείται να υπογράψει συνθήκη ειρήνης. Πέρα από αυτό που λες, επανέρχομαι στο προηγούμενο. Προσέξτε ειδικά, όχι εσύ, όλοι σας. Και είναι ένα θέμα που εγκαλώ κάθε τόσο και τις κυπριακές κυβερνήσεις και τις ελληνικές. Πριν από κάθε συζήτηση για το καθεστώς της Κύπρου, πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ούτε οι κυβερνήσεις της Κύπρου το κάνουν και μάλιστα περισσότερο από όλους τώρα εγκάλεσα την κυβέρνηση του ΑΚΕΛ τόσο χρόνια κυβερνούσε ότι περίπου επρόδωσε τον αριστερό χαρακτήρα του που έχει μην θέτοντας ως πρώτη βάση το θέμα αυτό. Πριν καταφύγουμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δεν έχω καμία αντίρρηση, πρέπει να ζητήσουμε από τη γερμανική κυβέρνηση τη συνθήκη ειρήνης. Και αν δεν το κάνει, να καταφύγουμε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς δεν θέλουμε να απειλήσουμε μονάχα, εμείς θέλουμε σχέσεις φιλίας, το είπα από την αρχή. Έλα η Γερμανία να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης. Αν δεν το κάνει, θα καλέσουμε ακόμα ένα βήμα. Τους τέσσερις μεγάλους συμμάχους που η Ελλάδα δεν τους εγκατέλειψε στην κρίσιμη περίοδο να έρθουν να μας βοηθήσουν και αν δεν το κάνουν αυτό οι τέσσερις μεγάλοι, να ζητήσουμε την επέμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή, όπως βλέπεις, δεν πάω απότομα να χτυπάω τα μούτρα μου και δεν θέλω να είμαι, να είμαι απειλητικός. Θέλω να είμαι φιλικός απέναντι στη Γερμανία και της λέω έλα να υπογράψουμε τη συνθήκη ειρήνης. Δεν το κάνεις. Αν δεν το κάνει, που πιστεύω θα το κάνει, από ό,τι κατάλαβα τις αντιδράσεις του ΓΚΑΠ που δεν έκανε το μωγό, έχω και εγώ, αν με επιτρέπετε, 92 μου χρόνια, έχει μια ικανότητα να διακρίνει τις γκριμάτσες που κάνει ο άλλος, τι εννοεί και τι δεν εννοεί. Λοιπόν, κατάλαβα ότι αναγνώρισε το δίκιο μας. Και δεν ξέρω, στο είπα,
θα το μεταφέρει στη Μέρκελ. Ζήτησα και συνάντηση με τη Μέρκελ προσωπική για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να το πάμε όπως πρέπει κανονικά. Δεν πάμε να απειλήσουμε κανένα, δεν πάμε να στραγγαλίσουμε κανένα, δεν πάμε να βάλουμε τη θηλιά κανενός στο λαιμό του. Θέλουμε, επιμένω, να μην ξεφύγουμε από το γεγονός ότι, το ξανατονίζω, δεν θεωρούμε το γερμανικό λαό σήμερα ένοπλο. Δεν θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μίσος απέναντί μας, αλλά αντίθετα φιλία ανάμεσα στους δύο λαούς. Και σας είπα και τις αποδείξεις. Άλλη Εντάξει, έλεγε στο θετικό να μπορεί κάποιο να απευθύνεται σε εσά και να μάθει μια ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε λίγο διαφοροποιημένη στο περιεχόμενο, ώστε να το ρωτήσω που είναι περισσότερο οικονομικό. Είμαι και εγώ από αυτή τη γερμανική, με δεδομένο δηλαδή ότι έχω μπολιαστεί λίγο με τη γερμανική παιδεία για τον τρόπο σκέψη. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Με δεδομένο ότι έχετε ζήσει στην ελληνική ιστορία και έχετε προβήσει συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο ιστορικές και έχετε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζετε ότι είναι συμπτωματικό ότι η Γερμανία έχει σχεδόν επιλέξει εμάς να μην μας αποζημιώσει, με την έννοια ότι έχω την εντύπωση ότι η πολιτική μας πάντα ήταν αρκετά μπόλικη στον τρόπο που αντιμετώπιζαν τις καταστάσεις. Δηλαδή, ιστορικά ξέρουμε τι είχε γίνει τη δεκαετία του 60 με το γιατί τελικά δεν δόθηκαν αποζημιώσεις και τα δάνεια είναι από το 1821 πώς τα έχουμε διαχειριστεί ως κυβερνήσεις. Αλλά το ερώτημά μου είναι κυρίως άλλο. Αυτά τα 60-65 χρόνια κατά βάση που έχουμε περάσει από το 40, θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ έντονα, με την έννοια ότι αυτός ο πόλεμος, αυτή η συνθήκη ειρήνης που δεν έχει υπογραφεί ποτέ, ακόμα δεν είναι κατά βάση ένας ενεργός πόλεμος ακόμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν προσπαθούν και δεν μας κάνουν ακόμα να είμαστε απονευρωμένοι, με την έννοια ότι μας φορτώνουν προβλήματα, μας φορτώνουν, μας στείλουν με πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας ανήκουν. Ουσιαστικά για να σε καταντήσουν σχεδόν με το ρήμα, υπόχρεο. Δηλαδή το χρέος, το οικονομικό χρέος, γίνεται λίγο ψυχολογικό χρέος. Με την έννοια πραγματικά, δηλαδή φαντάζομαι και άλλοι εδώ είμαι στη γενιά του 30 και νιώθουμε μια περίπτωση υποχρέωση ότι έχουμε κάνει κάποια λάθη για τα οποία οφείλουμε να πληρώσουμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν οφείλουμε να πληρώσουμε τίποτα. Είμαστε ενεργοί, μας προάγουν ως λύση που θα πρέπει να βγούμε στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ως 30 απίστευτο λάθος. Να με οθούν σε μια κατάσταση να μου λέει: OK, έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα, έχεις φοιτήσει ελληνικό πανεπιστήμιο. Η καλύτερη λύση, ίσως για σένα ατομικά, είναι να πας στο εξωτερικό να δουλέψεις. Δηλαδή, ακόμα και οικονομικά, αν το δούμε, το ότι η Ελλάδα σε θρέφει και μετά πας έξω για να δουλέψεις και να συνεισφέρεις σε άλλες οικονομίες, είναι πάρα πολύ στρεβλό. Και θέλω να ρωτήσω, κυρίως εσάς που είστε μέρος της ζώσας ιστορίας, δεν θεωρείτε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πάσχει κυρίως ως προς τα κεφάλια που παίρνουν σε αποφάσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ακόμα και το να πληρωθεί το χρέος, εμένα δεν με πείθει καμία ελληνική κυβέρνηση ότι θα γυρίσει προς όφελος των Ελλήνων πολιτών τα λεφτά πίσω. Άρα, αυτό που με θίγει εμένα και με ενοχλεί πάρα πολύ είναι το πώς σαν Έλληνες θα αρχίσουμε να λειτουργούμε και εσείς οι 300 που είστε αυτή τη στιγμή στη Βουλή, πώς θα βάλετε πραγματικά το χέρι σας στο να γίνουν καλύτερα πράγματα σε μια γενικότερη έννοια και όχι μόνο στα οικονομικά. Ναι. Πολλαπλά ερωτήματα, πιστεύω να τα καταφέρω να απαντήσω. Αν μου θέλετε, το πρώτο σχέδιο συμπίπτει με τον κύριο Μακάρτη την ερώτηση και την απάντησή σας. Νομίζω ότι μπορούμε να υπαρθεί την έννοια να το συγκρίσουμε. Ναι, αλλά θέλω να απαντήσω σε κάτι. Αν είπα, θα προσπαθήσω. Το θέμα για μένα πάρα πολλά είναι ηθικό. Και γι' αυτό ο τίτλος του βιβλίου μου είναι «Και ένα μάρκο να ήταν». Δεν ενδιαφέρουν τα ύψη, τα ποσά των χρημάτων. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ενδιαφέρει ότι και ένα μάρκο να ήταν πρέπει να πληρωθεί. Γιατί? Διότι, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, τα γράφω αυτά στο βιβλίο μου, η Γερμανία οφείλει και στην Ελλάδα και αλλού από τον πρώτο παγκόσμιο. Δεν μας τα πλήρωσε και επανέλαβε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό κάνω ένα συσχετισμό. Μήπως το γεγονός ότι δεν, επειδή δεν πλήρωσε
ακύρωσε τις υποχρεώσεις στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δημιούργησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και γι' αυτό τονίζω στο βιβλίο. Και ένα μάρκο να ήταν, οφείλει η Γερμανία, ενώ τις κυβερνήσεις της Γερμανίας να το πληρώσουν, ως εγγύηση ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον παρόμοιο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το λέω. Αυτός είναι ολόκληρος ο τίτλος του βιβλίου. Και ένα μάρκο να ήταν, οφείλει να το πληρώσει, ως εγγύηση ότι στο μέλλον δεν θα επαναληφθούν παρόμοια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είπα προηγουμένως και δεν διστάζω να το ξαναπώ. Δεν θεωρούμε το γερμανικό λαό ένοχο για ό,τι έκανε το Τρίτο Ράιχ. Αλλά καθίσταται ένοχος εάν αφήσει τις γερμανικές κυβερνήσεις να συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στο γερμανικό, στον ελληνικό λαό. Είδατε, δεν κρύβομαι, δεν οροδό, δεν διστάζω από το να το λέω. Δεν έχει ευθύνη σήμερα ο γερμανικός λαός για ό,τι έγινε. Θα έχει εάν αφήσει τη γερμανική κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα. Και είπα στον Γκάου και επαναλαμβάνω σε όλους τους τόπους και το γράφω και στον Γκάου. Θέλω να λέω απάντηση σε μερικά ερωτήματα. Μήπως οι σημερινές γερμανικές κυβερνήσεις μας εκδικούνται επειδή οι Έλληνες υπήρξαν οι πρώτοι που κατέριψαν το μύθο του αίτητου του άξονα. Αγαπητοί συνέλληνες, συμπατριώτες, αγαπητοί συνευρωπαίοι, θέλω να σας πω το εξής για να γίνω κατανοητός στο θέμα αυτό. Ως τότε, σε ολόκληρη την κατεκτημένη Ευρώπη, κυριαρχούσε μία κατάθλιψη άνευ προηγουμένου. Δεν βλέπανε φως στο τούνελ, όπως λέγεται. Και ήρθε η νίκη του ελληνικού λαού, το έπος του 40-41, που κατέριψε το μύθο του αίτη του άξονα για να ξυπνήσει την ελπίδα στους λαούς. Τέτοια ελπίδα ώστε αναγκάστηκε ο Τσόρτσιλ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο να πει το περίφημο «Από τώρα και στο εξής θα λέμε οι ήρωες πολεμούσαν τους Έλληνες». Και εγώ θα σας πω κάτι προσωπικό για να γίνει κατανοητό αυτό το πράγμα. Με κάλεσαν οι Γάλλοι αντιστασιακοί να μου δείξουν τα δικά τους κατορθώματα της αντίστασης. Πήγαμε στο υψίπεδο απάνω του Βεργκόρ στις Άλπες που είχαν καταφύγει άμαχος πολεμός και που η Βέρμαχτ τότε έριξε ανεξιωτιστές και τους σφαγίασε όλους. Με πήγανε, κατεβήκαμε παρακάτω σε άλλο υψίπεδο χαμηλότερο, στην Κρενό, όπου εκεί εντυπωσιάστηκα γιατί ενώ παντού ερχόντανε και μου μιλάγανε γαλλικά, αυτός που μου μίλησε ήταν Έλληνας, μου μίλησε ελληνικά, εκεί τον επικεφαλής των ανταρκτικών δυνάμεων της περιοχής. Και μετά με πήγανε στα Γαλλο-Ιταλικά σύνορα, Γαλλο-Ιταλικά σύνορα. Και μου λέγανε, μου είπανε, Μανώλη, δεν αρχίσατε εσείς πρώτη αντίσταση, εμείς αρχίσαμε πρώτα. Πώς αρχίσατε? Λέει, στήσαμε πανό εδώ στα σύνορα Γαλλίας-Ιταλίας με πρόσωπο προς την Ιταλία και γράφαμε απάνω. Έλληνες, προσοχή, μην προχωρήσετε παραπέρα, από εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία. Με το γαλατικό τους χιούμορ απόδειξαν το εξής φοβερό. Εθεώρησαν εκείνη την εποχή. Τέτοια ήταν η ελπίδα την οποία γεννήσαμε εμείς με το έπος του 40-41. Ότι ρίξαμε τους Ιταλούς στη θάλασσα, αποβιβαστήκαμε
στην απουρία και καλουβρία και καλαβρία, πήραν όλη τη Χερσόνησο απάνω, περάσαμε όλη την περιοχή της Πάδουας και τα λοιπά και φτάσαμε στα σύνορα και λέει μην προχωρήσετε παρακάτω έρθες, από εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία. Το λέω για να δείξω πόσο την ελπίδα ρίξαμε στους λαούς που βρισκόταν σε μαύρο σκοτάδι. Και ρωτάω στο βιβλίο μου και το επαναλαμβάνω και τώρα σε εσάς. Μας εκδικούνται οι σημερινές γερμανικές κυβερνήσεις γιατί καταρρύψαμε το μύθο του Αίτιου του Άξονα. Δεύτερο. Εζήτησε τότε, για να ξέρετε και την ιστορία, εζήτησε ο Χίτλερ να βοηθήσει τον Μουσολίνι με την αποστολή τριών μεραρχιών Έντελβάις, ειδικών δηλαδή εκπαιδευμένων σε ορεινές μάχες, ειδικών στρατευμάτων γερμανικών, και αρνήθηκε ο Μουσολίνι και εκήρυξε τότε την νεαρινή επίθεση, έφαγε τα μούτρα του, ησύχασε, το πληρώσαμε σε αίμα και οι Ιταλοί και εμείς, και όταν είδε ο Χίτλερ ότι δεν προχωράει η υπόθεση, ετοίμασε μια στρατιά ολόκληρη, την περίφημη στρατιά, βάζοντας τον καλύτερο αρχιστράτηγο που είχε στα πεδία των μαχών, τον Γκρίχεμ Φον Λίστ, επικεφαλής, 500.000, μισό εκατομμύριο γερμανικό στρατός της Βέρμαχτ, κάνει την επίθεση, αλλά συνάντησε την ηρωική αντίσταση στα σύνορα. Δυστυχώς υπήρξε προδοσία και χάθηκε η υπόθεση. Θα πω όμως ένα επεισόδιο εδώ. Ποιο? Ένας γερμανικός λόγος κάνει μια επίθεση σε ένα φυλάκιο, το 18ο φυλάκιο στα Άνω Πορόια των Σερών. Φυλάκιο που δεν ανήκε, ήταν στο τέλος συγκροτήματος, αλλά ήταν ξεχωριστό και αποκρούστηκε. Αιματηρείς εις θυσίες του γερμανικού στρατού, κάνει δεύτερη απόπειρα, τρίτη απόπειρα, τέταρτη απόπειρα, προς το απόγευμα ετοιμάζει την τελευταία του επίθεση και δεν βρίσκει αντίσταση. Φτάνει κοντά και σηκώνονταν τρεις μονάχα από τους 17 ήτανε οι μαχητές του οχυρού, σηκώνονται όρθιοι τρεις, με επικεφαλής ένα λοχεία, τον Δημήτρη Ίτσιο. Λοιπόν, ο στρατός που μας πολέμαει, λέει, οι νεκροί και εμείς. Λέει, εσείς με πολεμάγατε όλη μέρα, είναι. Και γιατί σταματήσατε, λέει, σωθήκαν τα πυρομαχικά. Είχαν εξαρτηθεί τα πυρομαχικά. Λέει, πού είναι ο αξιωματικός επικεφαλής? Και λέει ο Δημήτρης Ίτσιος, ο λοχείας, λέει εγώ ήμουν επικεφαλής. Μίλαγε ελληνικά ο γερμανός αξιωματικός. Λέει συγχαρητήρια, εκτελέστε τον. Ήταν η συμπεριφορά των Ναζί απέναντι στην αντίσταση του ελληνικού λαού. Ο Δημήτρης Ίτσιος και οι 17 που πολεμήσανε, οι 14 νεκροί υπερασπίζανε την πατρίδα τους. Και δεν το ήθελαν αυτό οι Γερμανοί, να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, και γι' αυτό τον εκτέλεσαν. Το έχω γράψει στο βιβλίο μου αυτό που ανέφερες. Και ένας φίλος μου που ζούσε στη Γερμανία έψαξε και βρήκε το σπίτι αυτού του αξιωματικού, αλλά μόλις είχε πεθάνει. Πήρε όμως φωτογραφίες της εκτέλεσης, γιατί ταυτόχρονα παίρνουν φωτογραφίες. Αυτοί που τους συναντέλαν, πήρε φωτογραφίες και σε ένα άλλο καινούριο βιβλίο που βγήκε, η μάχη των οχυρών, φαίνεται οι φωτογραφίες εκεί και η εκτέλεση του Δημήτρη του Ίτσιου. Η συμπεριφορά απέναντι σε εχμαλό τους, προσέξτε, η ναζιστική αντίληψη. Δεν πρέπει να υπερασπίζεσαι στην πατρίδα σου. Συνεχίζω τώρα, γίνω την παρένθεση. Χάρη στη μάχη των οχυρών και χάρη στη μάχη της Κρήτης ανατράπηκαν όλα τα σχέδια του Χίτλερ
και στρατιωτικά αυτό αναφέρεται ότι έγινε επέμβαση του στρατηγού χειμώνα. Ρωτάω λοιπόν, μήπως επειδή ανατρέψαμε όλα τα σχέδια του Χίτλερ και ο πόλεμος κρίθηκε ακριβώς από τη μάχη των συνόρων και της Κρήτης, από τότε κρίθηκε. Μας μισούν οι γερμανικές κυβερνήσεις. Και ένα τρίτο, εάν έχει σήμερα ένα καθεστώς δικό της, όπως το θέλει η Γερμανία, αλλά όχι ναζιστικό, οφείλεται και στο γεγονός ότι στη διάρκεια της κατοχής είχαμε καθυλώσει εδώ 12 επίλεκτες μεραρχίες της Βέρμαχτ. Μα θα μου πεις, αν όχι τι θα γινόταν, θα φεύγανε αυτές τις μεραρχίες, θα πηγαίνουν αλλού και δεν ξέρω πότε και πώς θα τελειώνει ο πόλεμος. Αυτή είναι η συνεισφορά του ελληνικού λαού. Μήπως για αυτή τη συνεισφορά και επειδή έχει ένα καθεστώς, αυτό που θέλει σήμερα ο γερμανικός λαός, είναι υπεύθυνος για τη δίκη του. Τη Μέρκελ βάζει, τη Μέρκελ θα πληρώνει. Τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να ανακαθιστώ στα ζητήματα της Γερμανίας. Όποιον θέλει βγάζει, αυτό εκπέμπει. Μήπως λαχταρούν οι γερμανικές κυβερνήσεις το ναζιστικό καθεστώς και γι' αυτό μισούν τον ελληνικό λαό. Ερωτήματα κάτω. Θέλω απάντηση. Τα είπα και στον κάπο. Νομίζω ότι... Καταλαβαίνετε ότι θέλω τα είπα. Περίμενα να ρωτήσω. Είναι ολέγιο. Αυτό μισό λεπτό. Αν θέλω να τονίσω ότι αν υπάρχουν μαθητές ή απόφοιτοι, εν πάση περιπτώσει, κοντά στη μαθητική ηλικία, γιατί οι απόφοιτοι γενικώς είμαστε πολύ. Εγώ. Σας έχω δει από την πρώτη στιγμή. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Μαθητές, η ζωή ρώτησε να κάνει μια ερώτηση η κυρία Δημάρχου που θέλει. Και... Ωραία, παρακαλώ λοιπόν, ή κάποιος που δεν έχει ρωτήσει, γιατί δεν βλέπω. Σηκωθείτε όρθιοι. Παρακαλώ. Πήρα εγώ τον λόγο για να ρωτήσω. 17 και κουράστηκε. Είδατε γι' αυτό. 12 Μικρόφωνο έχετε. Γεια σας κύριε Γλέζο. Είναι τιμή για μένα που βρίσκεστε εδώ και μπορώ να μιλήσω μαζί σας. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω μια διαφορετική ερώτηση όσον αφορά τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Γνωρίζω τον παππού μου, ότι, ο οποίος κατάγεται από τη Βιτίνα, ότι εκεί υπάρχει ένα άγαλμα του Σιάντα, του ανθρώπου με τον οποίο κατεβάσατε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τον Σιάντα. Στο βιβλίο που έχω αφήσει για ενέκειο δέο, όπως το λέω, έχω γράψει ποίηματα και για την παρέα μας και ξεχωριστά για τον Λάκη τον Σάρτα. Ο Λάκης ο Σάρτας ήταν ένας σύντροφος αγωνιστής και εκείνος που μαζί πρωτοφτιάξαμε, όπως ανέφερε εδώ στο βιογραφικό μου, την πρώτη οργάνωση, την πατριωτική για την απελευθέρωση που έγινε αντιφασιστική και στη συνέχεια κομμουνιστική και που πήραμε μέρος στον κοινό αγώνα. Τελευταία έχει ξεσηκωθεί μία προσπάθεια διαστρέβλωσης ότι ο Λάκης ο Σάρτας είχε σταματήσει να ανακατεύεται με την πολιτική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από αυτό. Σας πληροφορώ ότι τελευταία ήταν υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας σε εκλογές. Πώς ήταν έξω από την πολιτική. Το γιατί έγινε η προβολή περισσότερο σε μένα και όχι στον Λάκη έτυχε από τα γεγονότα. Καμιά φορά τυχαίνουν μερικά γεγονότα που σου δίνουν μια περισσότερη προβολή. Δηλαδή, επειδή δικάστηκα, όπως είπε, μια από τις τρεις φορές
δικάστηκα σε θάνατο και ξεσηκώθηκε ο ελληνικός λαός πρώτα και στη συνέχεια από το εξωτερικό και επικεφαλής ο ένας από τους τρεις μεγάλους τετσάρχους μεγάλους της εποχής, ο Ντεγκόλ, με ονόμασε τον πρώτο παρτιζάνο της Ευρώπης. Το είπε για να εξάρει και από τότε πήρε μία έκταση το θέμα. Δεν έτυχε ο Λάκης να δικαστεί σε θάνατο. Αν έτυχε να ήταν και ο Λάκης σε θάνατο, θα ήταν το ίδιο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Λάκης δεν συμμετείχε συνέχεια στον αγώνα. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση. Δεν είναι αλήθεια ότι ήμουν ο πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης. Το είπε ο Ντεγκόλ για να με γλιτώσει, να με σώσει. Και είχε τεράστια σημασία η συμβουλή του, γιατί δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τότε υπήρχε η γαλλική εκπομπή από το Παρίσι στα ελληνικά που μεταδινόταν από το ελληνικό ραδιόφωνο. Έτυχε λοιπόν την ώρα που είμαστε δικασμένοι σε θάνατο μαζί με τον Ρενιέ τον Κύρκο, τον Τσερέπα και τον Δαμιανίδη με άλλους συντρόφους να ακουστεί από το ραδιόφωνο το ελληνικό η δήλωση του Ντεγκόλ. Και έκανε τεράστια σημασία. Θα πω όμως και για να καταλάβετε και τη σημασία του ρόλου του λαού εδώ. Πήγε και βρήκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μια παρένθεση ανοίγω, τον Υπουργό Δικαιοσύνης τότε, η Κατερίνη Προβελεγγύου, τον ήξερε προσωπικά. Και του λέει, δεν συγκινήσει από το γεγονός ότι εδώ ενδιαφέρθηκαν αρχηγοί κρατών, πρόεδροι δημοκρατιών, ο Αρχιεπίσκοπος του Καρτέμπουρη, συγγραφείς κτλ. Λέει, δεν με συγκινούν αυτά. Έκπληκτη η Εκατερίνη λέει, τι σε συγκινεί. Λέει, με συγκινούν τα καροτσάκια, τα τηλεγραφήματα που έρχονται από τον ελληνικό λαό. Σημειώστε το αυτό. Δηλαδή, όταν θέλετε να κάνετε μια δράση, η συμμετοχή η δική σας δεν είναι «Α, διαφωνώ με αυτό». Πρέπει να μετατρέπετε σε πολιτική πράξη. Και η πολιτική πράξη είναι «Τάχετε εναντίον μου, στείλετε μου γράμματα, εμένα». «Τάχετε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, στείλετε γράμματα στο ΣΥΡΙΖΑ». «Τάχετε εναντίον της κυβέρνησης, στείλετε γράμματα». Μην νομίζετε ότι περνάει απαρατήρητο αυτό. Το αποδεικνύει αυτό που σας είπα. Κύριο λοιπόν την παρένθεση. Ποιος ήταν, είπα ο πρώτος παρτιζάνος, ανοίγω νέα παρένθεση. Έχει σημασία αυτό μεγάλη. Όπως σας είπε προηγουμένως, τότε δεν μας παίρνανε φαντάρους από τα 18 που παίρνουν τώρα, από τα 21, τότε πήγα και δούλεψε εθελοντής σε οικονομικό, στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα άλλα παιδιά κλείσαν τα σχολεία, όλο το διάστημα του Ελληνοϊταλικού πολέμου ήταν κλειστά τα σχολεία. Κλείσανε και ένας μαθητής του Βαρβάκιου, ο Μάθιος ο Πόταγας, πήγε στην πατρίδα του στη Βιτίνα. Στη Βιτίνα. Πήγε λοιπόν στην πατρίδα του στη Βιτίνα και κουβέντιαζε με τα άλλα παιδιά και λέγανε αυτό που λένε συνήθως οι νέοι, αν μας είχαν δώσει όπλα, δεν θα περνάγανε οι Γερμανοί. Αυτό λέει. Και ξαφνικά εξαφανίζεται ο Μάθιος ο Πόταγας. Από ό,τι μάθαμε, πήρε το πιστόλι του πατέρα του, πήγε στο ταμάρι το δίπλα που βγάζει κάτι καταπληκτικές πλάκες της Βιτίνας και πήρε δυναμίτη για να αναρκοθετήσει το δρόμο και όταν πέραγε οποιαδήποτε φάλαγγα των Ρωμανών να ανατείναζε τη γέφυρα που είχε αναρκοθετήσει και να πολέμαγε τον Χριστό. Οι καλύτερες γερμανικές μεραρχίες αρμάτων μάχης είχαν δοθεί στη στρατιά του Φολγίστ.
ανάμεσά τους και η καλύτερη από όλες. Γι' αυτό και ονομαζόταν Αδόλφος Χίτλερ. Μεραρχία αρμάτων μάχης. Αυτή προχώρησε από τη Δυτική Ελλάδα, πέρασε από το Αγρίνιο στην Πάτρα, αποϊβάστηκε, φτάνει στην Πύλο και ένα της κομμάτι θέλει να πάει να καταλάβει την Τρίπολη. Ξαφνικά, προσέξτε, άοπλος, ο Μάθιος ο Πότανας πετάγεται στη μέση του δρόμου και λέει, σηκώνοντας το χέρι, σταματήστε, δεν θα μας κλαβώσετε. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος, αλλά πίσω μου ακολουθεί ο ελληνικός λαός. Ρωτάει τον διερμηνέα του επικεφαλής αξιωματικός, ο οποίος σταμάτησε τη φαλάκα, τι λέει αυτό το παιδί. 17 χρονών. Το εξηγεί ο διερμηνέας τι είπε και τραβάει το αυτόματο και τον εκτελεί. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Διατάζει τους στρατιώτες του και παίρνουν έναν βράχο, έναν ογκόλυθο και λιώνουν το κεφάλι του νεκρού Μάθιου Πότανα. Σύμφωνα με την ναζιστική αντίληψη, δεν πρέπει να διασώζονται τέτοια κεφάλια όταν έχουν τέτοιες ιδέες. Για να κάνουμε τώρα μία ανάλυση. Θα την κάνω εγώ, δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσετε μαζί μου. Αντικρούστε την, αν θέλετε. Γιατί δεν πολέμησε με το όπλο στο χέρι. Ο Μάθιος ο Πότανας, όπως έλεγε, από τους βοσκούς τα μάθαμε αυτά, της περιοχής, από έρευνα ειδική που κάναμε, γιατί δεν πολέμησε με το όπλο στο χέρι, γιατί δεν ανακοίναξε τον αρκοθετημένο δρόμο. Εξήγησε δική μου. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Εάν τους πολεμήσω, πόσους θα σκοτώσω ή πόσα αυτοκίνητα θα ρίξω, δεν περίμενε να έρθουν άλλα τα μάτια. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Γι' αυτό ξαναλέω το μήνυμα. Σταματήστε. Δεν θα μας κλαβώσετε. Δηλαδή η υπεροχή σας στρατιωτική μπορεί να μας νικήσει, αλλά την ψυχή μας δεν θα τη σκλαβώσετε. Και συνεχίζει ένα διπλό μήνυμα. Αυτή τη στιγμή είναι μόνος, μάθε το εσύ Γερμανέ, αλλά πίσω να ακολουθεί όλη η Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Εγώ θυσιάζομαι, προσφέρομαι για θυσία, θυσιάζομαι, κάνεις και εσύ το χρέος σου. Το μήνυμα ήθελε να στείλει ο Μάθιος ο Πότανας. Προσέξτε, δεν χρησιμοποίησε όπλο. Και επειδή πολλά λέγονται και γράφονται στο βιβλίο μου που λες, αναφέρω 31 περιπτώσεις στην αρχή της κατοχής που ο λαός αντιστέκεται εναντίον των κατακτητών όχι με όπλο. Θα μου πεις πώς. Ας πούμε η άρνηση να γίνουν αυτοί που είχαν σπουδάσει στη Γερμανία και ξέρουν τη γερμανική γλώσσα να γίνουν Γερμανοί δερμήνες. Δεν είναι αντίσταση αυτή. Δεν υπάρχουν όπλοι. Λέω αυτό. Και άλλα πολλά. Να τα πω όλα, δεν θα βάσει αυτό το βιβλίο. Να τα πω όλα, δεν θα βάσει. Να δώσω εγώ το λόγο στον πρόεδρο που ήθελε να κάνει. Δεν πρέπει να τον πάρει μόνο του και θα το. Είστε, αλλά είναι νεότερος όμως. Δώστε την προτεραιότητα τώρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω μια διαφορετική και εγώ ερώτηση. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να μιλάτε γι' αυτό. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί το κάνει σε μια ηλικία λίγο μεγαλύτερη μου. Και θέλω να σας ρωτήσω τι ήταν, πώς βρήκα αυτό το ψυχικό θάρρος να το πω, να κατεβάσετε μέσα στην κατοχή τη γερμανική βάση και από την Ακρόπολη. Είπαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις σχέσεις Γερμανίας-Ελλάδας. Τι σχέση έχει ο Μανώλης στη μέση. Αλλά επειδή... Νόμιζε, νόμιζε. Κάτσε με.
Κύριε Μιλωνά, σας παρακαλώ να απαντήσει ο κύριος Γλέζος. Επειδή είμαστε σε σχολείο, θα ήθελα τη σκηνή αυτή να την διηγηθείς, καθώς επίσης και τι ακριβώς συνέβη μετά όταν σε έπιασαν κάποιοι τη δική μας ασφαλίτηση. Είναι από αυτού που θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να είμαι απαξιωματικός στην ερώτησή σου, έχω ένα κείμενο γραμμένο τότε και να με επιτρέψει να μην το διαβάσω τώρα εδώ, θα σας το δώσω να το δώσετε και να το πάρετε μαζί σας. Είναι. Εδώ. Έχω δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι την ώρα που φεύγαμε με το Λάκη το Σάντα από την Ακρόπολη, για να σβηστούν τα ίχνη μας από να μην μπορούν να πάρουν σκυλιά από πίσω, σκεφτήκαμε να πάμε στην Μητροπόλεως, που περνάει πολλοί κόσμος, ώστε να σβηστούν τα ίχνη, τα ατομικά, τα δικά μας. Αλλά ήταν λάθος δικό μου, είχα ξεχάσει, λάθος ή επιτυχία κιόλας, αν θέλετε, είχα ξεχάσει ότι εκεί παρακάτω ήταν, πέρα από το ναό της Καπνικαρέας, ήταν μια κρατική υπηρεσία και τη φύλαγε ένα σκοπός αστιφύλακας. Ο σκοπός αστιφύλακας με το φακό του μας έπιασε, λέει, πού είσαστε, έχει περάσει η ώρα, λέει, πού είσαστε. Επειδή είχαμε σκονιστεί από τη διαδρομή μέσα από το σπήλαιο, είπαμε, είμαστε σε γλέντι και τρέχαμε και φτιαστήκαμε κάτω στον δρόμο και γι' αυτό μας βλέπεις με τα ρούχα μας να έχουν χώμα. Λέει, ταυτότητα έχετε, λέει ο Λάκης, έχω ταυτότητα, τη δείχνει, λέω, εγώ δεν την έχω μαζί μου, αλλά λέω, μέτσι. Τι είπα το όνομα. Ο αστιφύλακας αυτός, ο Βουτόπουλος, πολύ αργότερα βγήκε η αστυνομική επιθεώρηση αυτή και γράφει το γεγονός από την πλευρά των αστυνομικών, της αστυνομίας. Και θα το διαβάσει μόνο, όχι μονάχα από εμάς. Έχω μέσα και το κείμενο το δικό μου, έχω και το κείμενο των αστυνομικών, που λέει αυτό το πράγμα. Παρόλο ότι τότε υποχρέωσαν οι Γερμανοί και παραιτήθηκε ο αστυνομικός διοικητής Αθηνών, ο Τσαούσης. Όλοι οι αστυνομικοί που ήταν υπηρεσία εκείνο το βράδυ στα δύο αστυνομικά τμήματα εκατέρωθεν της Ακρόπολης και παραιτήθηκε, υποχρέωσαν και τον Βουτόπουλο να παραιτηθεί, το κράτησε, αγαπητοί φίλοι, μυστικό. Να, άλλη μια, δεν είναι με όπλο. Συνολικά μάθανε για την υπόθεση της σημαίας 33 άτομα περίπου και κανένας δεν μαρτύρησε. Μα κανένας απολύτως. Και η απόδειξη τώρα. Όταν ο Πέτρος ο Βουτόπουλος μόλις έγινε η απελευθέρωση το είπε, έτυχε να το πει σε ένα συμμαθητή μου. Εγώ ήμουν τότε άρρωστο στο κρεβάτι, έρχεται και με βρίσκει στο κρεβάτι και μου λέει, εσύ κατέβασες τη σημαία. Λέω, που το μάθες. Λέει, μου το είπε ο αστυφύλακας Πέτρος Βουτόπουλος. Για να δείτε δηλαδή πόσο ο ελληνικός λαός κρατούσε τα μυστικά και ήταν και αυτό μία μορφή αντίσταση. Το λέω αυτό το πράγμα. Αλλά συνεχίζω, δεν ξεχνάω παρόλο τα 92 μου, ότι το ερώτημα ήταν για το Λάκη και έκανε παρεμβολίες. Ο Λάκης ο Σάντας λοιπόν ήταν όλο το χρονικό διάστημα στο πλευρό μας και μάλιστα ένα μεγάλο διάστημα έκρυβε στα σπίτια του ανθρώπους που ερχόταν από το παράνομο κομμουνιστικό κόμμα που ερχόταν στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν μέχρι τέλος αμύωτη η συμβολή του και συμμετείχε
και στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και γι' αυτό στο βιβλίο και ένα Μάρκο Ναΐτα τον αναφέρω εκεί τον σύντροφό μου, τον Λάκη τον Σάντα. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι να διαβάσετε τα ποίηματα που έχω γράψει γι' αυτόν για να καταλάβετε την αγάπη που συνέβη εμάς τους δυο. Τη μεγάλη αγάπη που είχε ο ένας προς την άλλη. Και που είπα, έτυχε εγώ να ακολουθήσω η προβολή λόγω του θανάτου, κάτι της καταδίκης ο θάνατο, να γίνει αυτό. Α, ένα ωραίο τώρα μια άλλη παράδειξη για το θάνατο. Σε μία από τις θανατικές καταδίκες, η απόφαση ήταν 4-1, δηλαδή 4 ψηφίσανε να δικαστώ σε θάνατο και ένας είπε όχι. Και τότε οι αποφάσεις 4-1 δεν εκτελούνταν. Αργότερα τις εκτελούσαν και αυτές τις αποφάσεις. Γνωρίζετε ότι παρουσιάστηκαν και οι 5 στρατοδίκες και είπαν ότι δική μου είναι η ψήφος. Και οι 5. Και έτσι δεν ξέρουμε ποιος αληθινά. Στην πρώτη θανατική καταδίκη που έγινε τον Οκτώβριο του 1948. Στην πρώτη θανατική καταδίκη. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Λίγο πιο μπροστά στο θέμα που θέσατε για τη συμπεριφορά των γερμανικών κυβερνήσεων, όχι μόνο της Μέρκελ, που είναι τελευταία και είναι σύγχρονος όπως μας υπερφέρεται, αλλά είναι και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. Καμία από τις κυβερνήσεις αυτές δεν βλέπει αυτό το οποίο υποφέρουν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί και οι λαοί τους συμφωνούν με την τακτική που τηρούν. Θα σας πω λοιπόν, εγώ ήμουνα από το 1970 καθηγητής εδώ μέχρι το 2005 που τελείωσα και σαν λυκειάρχης. Κάθε φορά που ερχόντουσαν από τη Γερμανία οι Γερμανοί συνάδελφοι, τον πρώτο μήνα που ήταν εδώ, απορούσαν για τον τρόπο της ζωής μας. Μας έλεγαν, ο κύριος συνάδελφος θα το επιβεβαιώσει, παίρνω 3 φορές παραπάνω από ό,τι παίρνετε εσείς. Μένω σε πολυκατοικία με κοινή τουαλέτα στο διάδρομο και περιμένω πώς και τι να έρθει το Σαββατοκύριακο να πάρω την οικογένειά μου να πάω σε ένα βουνό να περπατήσω. Αυτά μας έλεγαν. Αυτό που βλέπουμε σε εσάς, να βγαίνουν τη νύχτα έξω και να είναι σαν να είναι ημέρα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, με τα γλέντια στις ταβέρνες κτλ., είναι αδιανόητο. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε πού βρίσκεται τα λεφτά. Είναι τα λεφτά μας. Αυτό μας λέγανε. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Αν θυμάστε την εποχή εκείνη, ελάτε να πάρετε ένα δάνειο, θα έχετε και ταξιδάκι στη Σιγκαπούρη δωρεάν. Αυτά λέγανε, αυτά πληρώνουμε. Τίποτα. Το ερώτημά σου. Η τοποθέτηση σου μου γεννάει εμένα ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας το γνωστοποιήσω σε εσάς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μέσα στη Γερμανία έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα από το γερμανικό λαό υπέρ των δικαιώματος. Δεν μιλάω για την πολιτική τοποθέτηση της Λίνκε. Είναι αυτό υποχρέωση της αριστερά να το κάνει. Θα μιλήσω για τους ξακουστούς, έτσι το λέω, νομικούς κυρίους και άλλους αντιφασίστες του Αμβούργου, οι οποίοι έχουν ονομάσει το κίνημά τους Αμβούργο Δίστομο και που μέσα στη Γερμανία αγωνίζονται να ξυπνήσουν τη συνείδηση του γερμανικού λαού για να εκπληρώσει τις οφειλές της απέναντι στην Ελλάδα, που πηγαίνουν και ματαιώνουν συγκεντρώσεις των ναζιστών όταν κάνουν εκδηλώσεις και που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μα κάθε χρόνο,
κυρίως την επέτειο του Καλαβρίτων και πάμε απ' έξω από τη γερμανική πρεσβεία και με φανό εκδηλώνουν την αξίωση ως Γερμανοί να εκπληρώσει η Γερμανία το ενδιαφέρον της οφειλές προς την Ελλάδα. Αυτό το κίνημα έχει μεγαλώσει αρκετά και σας πληροφορώ ότι πέρυσι το χειμώνα για πρώτη φορά ένιωσα και μια άλλη έκπληξη. Ένα γερμανικό συνδικάτο, δεν το θυμάμαι τώρα ποιο είναι, ήρθε και με βρήκε, με πήρε και με πήγαμε στον τόπο εκτελέσεων στην Κεσαριανή, καταθέσαμε στεφάνι και μου είπανε ότι από τώρα εμείς το συγκεκριμένο γερμανικό συνδικάτο θα αρχίσουμε αγώνα για την εκπλήρωση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, διότι έχετε δίκιο. Συνεχώς μεγαλώνει το κίνημα αυτό, μεγαλώνει όσο πάει και αυτό φάνηκε και όταν είπα στον Γκάουκ ότι έχω βγάλει και ένα βιβλίο που τα αναφέρω όλα, λέει ναι, έχουν πληροφορήσει πριν έρθω να σας βρω ότι έχει μεταφραστεί από Γερμανούς στα γερμανικά και κυκλοφορεί στη Γερμανία. Δεν το ήξερα. Έχει αρχίσει λοιπόν και ένας αγώνας μέσα από τη Γερμανία και δεν δυσκολεύομαι να πω ότι η μεγαλύτερη σύμμαχή μας σήμερα είναι ο γερμανικός λαός. Δεν είναι ακόμα το σύνολο του γερμανικού λαού, είναι μπροστάριδες να το πω έτσι αυτοί που πολεμάνε, αλλά έχω εμπιστοσύνη ότι αυτοί μαζί και με τη δική σας εδώ παρουσία που σημαίνει ότι κάτι σε συγκινεί γύρω από το θέμα, κάτι ακούσατε από την υπόθεση, κάτι, με κάτι προβληματιστήκατε, δεν αξιώνω αμέσως να μου απαντήσετε ναι, συμφωνάμε μαζί σου Μανώλη, δεν θα το ήθελα αυτό, θα ήθελα μάλιστα το πιο περίεργο. Μανώλη, διαφωνούμε μαζί σου και θα σου στείλω με γράμμα να στο πούμε που διαφωνώ. Αλλά θα ήθελα επιχειρήματα. Διόκω να έχω επιχειρήματα. Μανώλη, υπάρχει κάποιος ποιοι από την Ελλάδα είναι τόσο κινητοποιημένοι και τόσο μαχητικοί και καθαρόμυαλοι αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα εκτός από το θέμα. Το αναφέρω τώρα και ρωτώ επειδή μας είπες για τους Γερμανούς. Ποιοι άλλοι, εξωκομματικά, μέσα σε κόμματα, ποιοι άλλοι είναι αυτοί που έχουν αυτό το σθένος, αυτή τη δύναμη, την καλή διάθεση και το μυαλό, υπάρχουν κι άλλοι? Δεν είμαι μόνος μου, αλλή μόνο. Το 1996 σχηματίσαμε από όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις της κατοχής. Δηλαδή και το ΕΑΜΕΛΑΣ και ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Βγάζουμε και ένα περιοδικό μνήμη και χρέος, σας το δίνω και αυτό όσοι θέλετε μπορείτε να το ζητήσετε από τις διευθύνσεις που λέμε και να το έχετε να το παίρνετε. Να ενημερώνεστε για όλες τις ενέργειες που κάνουμε. Στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το 1965 ήταν μια απόφαση που πήραμε κάπως ιστορική. 365. Είμαστε 365 και τα ονόματα και των 365 θα καταγράφουμε σε αυτό. Όπως και όλα τα άλλα στοιχεία θα έχω το βιβλίο. Είμαστε εμείς οι πρώτοι που το κάναμε. Διαπιστώνω όμως και δεν διστάζω να πω και ακόμα και οι βουλευτές που αγνοούν το θέμα. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό που ζητάμε. Δεν ξέρουν πόσο εμείς αυτό που ζητάμε δεν το προσδιορίζουμε εμείς. Και μου κοπανάνε και μου λένε προσέξτε το πιο καταπληκτικό. Οι πολεμικές αποζημιώσεις. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νοηματική ανορθογραφία από το να λες πολεμικές αποζημιώσεις.
Όταν δύο κράτη συγκρούονται, ο νικητής αρπάζει όλο το πολεμικό υλικό του ηττημένου και δεν αποζημιώνει γι' αυτό με τίποτα. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο που να λέει θα αποζημιώσεις γιατί μου έκλεψες τα πυρομαχικά που μου έπιασες, τα όπλα, τα πυροβόλα. Ούτε ακόμα και αυτά που βρίσκονται στις αποθήκες, ούτε ακόμα και τα εργοστάσια παραγωγής πολεμικού υλικού. Θεωρούνται λάφυρα πολέμου και δεν δικαιούται κανένας ποτέ των βοτών να ζητήσει αποζημίωση. Άρα είναι λάθος να λένε πολεμικές αποζημίωσεις. Πόσοι άνθρωποι το λένε, όλοι είναι πολεμικές αποζημίωσεις. Ενώ είναι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Είπα, προς το δημόσιο και προς τους πολίτες. Λέω για να δείτε πως ακόμα δεν το κατέχουν, ακόμα και βουλευτές. Σήμερα είχα καυγά με κάτι βουλευτές που με πολεμικές αποζημίωσεις. Λέω, δηλαδή, θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό αν κάνω ένα λάθος. Δεν είναι λάθος, είναι επίτηδες. Είναι επίτηδες για να θολώσουμε τα εγώ, όπως ας πούμε βγαίνει η κυβέρνηση, ζητάω συγγνώμη για την παρένθεση και λέει πρωτογενές πλεόνασμα. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα το βαφτίζει πρωτογενές, ενώ αν ήταν πρωτογενές θα σήμαινε από την πρώτη βαθμίδα οικονομίας, δηλαδή την αγροτική οικονομία, που αν είχαμε εκεί πλεόνασμα, θα είμαστε παύλου και δεν θα καμαράει κανένα. Θέμε οι δημοσιογράφοι σε αυτό, κύριε. Ναι, και οι δημοσιογράφοι δεν παραλαμβάνουν. Όπως οι δημοσιογράφοι παραλαμβάνουν εκείνο το περίφημο. Μεταφράζουν το αγγλικό online και λένε ζωντανά. Δηλαδή πλέον όσα λέγατε με στέλνουν είναι νεκρά. Για να λέτε ζωντανά. Τι πες ρε απευθείας, πες άμεσα, που λες ζωντανά. Μεταφράζει. Είναι η δικολαγνία που έχουμε γύρω από το θέμα. Και δεν είπα για την δικολαγνία να πάει και είναι ωραίο. Είστε ο μόνος που στέκεται όρθιος και μιλάει καθόλου. Πέστε με εθνικιστή, πέστε με ό,τι διάλογο θέλετε, αλλά δεν μπορώ να το πω. Υπάρχει μια νοηματική και μορφολογική αλληλουχία των εξής λέξεων. Η πόλης που αποτελείται από πολίτες που ασκούν η ίδια πολιτική έχει ως αποτέλεσμα τον πολιτισμό. Για να δείτε πόσο ισχυρό είναι αυτό, σας αναφέρω ότι όταν ζήτησαν από το Σόλωνα να εφαρμόσει τους πρώτους νόμους, είπε ο άπολης, δηλαδή αυτός που δεν συμμετέχει στην πόλη, θα φεύγει από την πόλη. Φοβερό πράγμα. Τρομερό, δηλαδή ούτε διανοούμε να το κάνω σήμερα πράξη, ποτέ δεν το διανοούμε να το ζητήσω να εφαρμοστεί. Δεν είναι απέσιο. Όμως ο Σόλωνας είπε και είναι γραμμένο στα σκύρβης, ξέρετε την εκείνη. Λοιπόν, είναι καταγραμμένο εκεί και λέει ο άπολης δεν συμμετέχει στην πόλη. Κύριε πολίτη, δεν συμμετέχει στα κοινά. Πήγαινε σε άλλη πόλη. Δεν σε δεχόμαστε. Δεν σε δεχόμαστε. Παραλαμβάνω την αλληλουχία, τη μορφολογική, τη λεκτική και τη νοηματική. Η πόλη όπου έχει πολίτες που ασκούν οι ίδιοι πολιτικοί και δεν την αναθέτουν στους επαγγελματίες πολιτικούς όπως κάνουμε εμείς τώρα στη Βουλή, παράγει πολιτισμό. Ενθουσιάστηκε η Δύση και λέει θέλω και εγώ οπωσδήποτε να συνεισφέρω. Και δεν πρέπει να ξεφύγω από τη ρίζα, τη θεματική πόρτα και τι μας προσέφερε, την πολίς. Αυτό μας προσέφερε, για σκεφτείτε, δεν ξέρω αν το δείτε, η κινέζικη γλώσσα έχει άλλα γράμματα. Όμως οι αστυνομικοί της γράφουν από πίσω πολλής παρακαλώ. Αυτό μας έχει προσφέρει η Δύση. Το όργανο καταστολής
των πολιτικών, κοινωνικών και λαϊκών και εθνικών αγώνων. Θα μου πεις, Μανώλη, είσαι τόσο αντιδυτικός. Όχι. Και όσοι από εσάς ερχόσαστε στο βιβλιοπωλείο μου, θα θυμόσαστε ότι είχα ένα λατινικό ρητό γραμμένο. Τίμεο χόμινεμ ουλίου ουνίους λίτσι. Και έβαζα τους φοιτητές να το μεταφράζουν. Και όποιος το μετέφραζε, του έδινα δώρο ένα βιβλίο. Και είναι του Αγουστίνου ρίση που σημαίνει να φοβάσαι τον άνθρωπο του ενός βιβλίου. Καταπληκτικό απόφθεγμα από τα ωραιότερα που έχω στη ζωή μου και γι' αυτό το έκανα. Και σύνθημα, απόφθεγμα, ρίση για το βιβλιοπωλείο. Τίμεο χόμινεμ ουνίους λίπη, να φοβάσαι τον άνθρωπο του ενός βιβλίου. Άμα διαβάζεις ένα βιβλίο μονάχα, αποκτάς παροπίδες και δεν βλέπεις τίποτε άλλο παραδείγμα. Ενώ το άρθρο, ο κύκλος, τι είναι, για σκεφτείτε το, μια λέξη διπλή, ο κύκλος και το ουσιαστικό του ρήματος ορά ορό, όψ, ο πώς. Δηλαδή ο κύκλος, ο κύκλος μας βλέπει τα πράγματα μονοδιάστατα, μέσα σε ένα κύκλο. Από όποιο σημείο κι αν ξεκινήσεις, εδώ είναι η μαθηματική που καλύτερα με δύο μέτρους, θα φτάσεις στο ίδιο σημείο. Άρα τα πράγματα θα βλέπεις μονοδιάστατα. Και γι' αυτό δημιούργησαν οι αρχαίοι Έλληνες πρώτα τη λέξη που σημαίνει ο ανοιχτομάτης, η Ευρώπη. Η Ευρώπη σημαίνει ο ανοιχτομάτης, ο ευρύς στα πράγματα. Θα βλέπει πολύ διάστατα. Αλλά στην πράξη είναι, λείπουμε που το λέω, συναχωριέμαι, πέστε με εθνικιστή όπως θέλετε, είναι από τις Κυκλάδες σήμερα, ο κυκλαδίτικος πολιτισμός έσπασε τον κύκλο και δημιούργησε τη σπήρα, τον έλικα. Από το παρελθόν χρησιμοποιώ ό,τι καλύτερο χρειάζεται και ανελίσσομαι συνεχώς προς τα μπρος. Ο πρώτος ελληνικός πολιτισμός που έσπασε τη μονοδιάστατη αντίληψη και χρησιμοποίησε το πολυδιάστατο, την Ευρώπη, τον ανοιχτομάτι και έρχεται το Κομμουνιστικό Κόμμα και πρέπει να φύγω από την Ευρώπη. Πώς θα φύγω από την Ευρώπη, Ξένα? Γιατί εσύ δεν φεύγεις από την Ελλάδα? Διαφωνώ με το Διευθυντήριο, με την Κομισιόν της Ευρώπης, όπου διαφωνώ και με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν φεύγω όμως από την Ελλάδα επειδή διαφωνώ με την ελληνική κυβέρνηση. Αν είσαι συνεπής με τον εαυτό σου, δεν θα έπρεπε να φύγεις από την Ελλάδα. Όπως ετόλμησε κανένα κομμουνιστικό κόμμα να πει ότι πρέπει να φύγω από τον ΟΗΕ, παρόλο που τη διαφωνούμε με όλες τις αποφάσεις και του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με όλα διαφωνώ. Φεύγω από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και τι δεν θέλω. Τι είναι την παρένθεση, αλλά θα μου αφήσετε δεν θα σας. Να ρωτήσω αν υπάρχει. Βλέπω. Ορίστε. Δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο, αλλά είναι σαφές ότι με την τελευταία σας τοποθέτηση ουσιαστικά θέτετε το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, κάτι που έλειπε από τη συζήτηση, την απόψινή συζήτηση και το γοητευτικό πραγματικά λόγο σας. Η συζήτηση είχε ένα πλαίσιο μιας διμερούς σχέσης ελληνογερμανικής, με ξεκάθαρα σημεία για την εθνική ταυτότητα.
είναι φανερό με το τελευταίο το ευρωπαϊκό πλάνο που έχετε και νομίζω ότι εδώ απαντάτε και στους μαθητές στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής σχέσης που στήσατε απόψε για το τι πιστεύετε για την Ευρώπη και για το μέλλον τους και για το μέλλον μας και για το μέλλον τους. Ποια είναι τα πιθανά σενάρια που εσείς ανοιχνεύετε για τη σχέση των δύο χωρών, θετικά και αρνητικά, τα σημαντικότερα στοιχεία τους, και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους για συνολικά, για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνολικά. Συμφωνώ σε όλα όσα είπες, εκτός από τη λέξη σενάρια. Πώς να πεις εκδοχή, παραδείγματος. Κάποιο άλλο τη λέξη, ελληνική. Αν λέγεις γερμανικά θα το δεχώ. Δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο μου να δεις ότι μιλάω για τη διεθνή γλώσσα που θα γίνει και αν καταφέρω να αφήσει θέση που θα τελειώσω για αυτό το βιβλίο, είναι έτοιμο και το μέρος των γλωσσών. Μιλάω για μια διεθνή γλώσσα. Αλλά άλλο αυτό το θέμα και άλλο τώρα, ενώ είμαι στην Ελλάδα, να χρησιμοποιώ τα σενάρια. Τώρα δεν μπορώ να πω. Δείχνει φτώχεια στο λεξιλόγιο μας. Και μου θυμίζει κάτι που έχω γράψει σε ένα βιβλίο που είναι καταπληκτικό που έχω ακούσει από φοιτητή. Έλα καμιά μέρα, πάρε κανένα φίλο σου και έλα να πάμε πουθενά να φάμε τίποτε. Δεν είναι δημιουργηματικό. Έλα καμιά μέρα. Καμιά. Πάρε κανένα φίλο σου, κανένα. Να πάμε πουθενά. Να πάμε τίποτα. Είναι η φτώχεια της ελληνικής γλώσσας που εκφράζεται. Εγώ καταλαβαίνω ο νέος έχει να αντιδράσει στην καταπίεση που έχει από τους άλλους. Θέλει να αντιδράσει και αντιδρώντας παίρνει το χειρότερο δρόμο για την θεωρία, τη χειρότερη εκδοχή, όχι το χειρότερο σενάριο, τη χειρότερη εκδοχή παίρνει το σενάριο. Λοιπόν, αλλά τι λέγαμε, γιατί θα είμαι και γέρος, ξέρω. Είναι ευρώ σενάριο. Ναι, α, ωραία. Πολύ ωραίο το επιχείρημά σου, γι' αυτό. Επειδή ο γερμανικός λαός έχει ένα καταπληκτικό πολιτισμό που πήγε ο ναζισμός να τον καταστρέψει. Και ένας από τους πιο καλύτερους δημιουργούς, ένας ποιητής, ο Γκέτε, αλλά δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ήταν και γεωλόγος. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Εσύ. Γεωλόγος. Και επειδή είμαι και εγώ γεωλόγος, μια από τις ιδιότητές μου, πολύ τον έχω αγαπήσει και λέω, εάν ακολουθούσαμε τον γερμανικό πολιτισμό, θα μπορούσαμε οι δυο παραστάτες της Ευρώπης, Γερμανία-Ελλάδα, δεν το λέω επειδή απευθύνομαι σε εσάς, το έχω ξαναπεί και έξω από γερμανικό κοινό ή γερμανόφιλο κοινό, θα μπορούσαμε από τη μια άκρη ο Μένου και από την άλλη ο άλλος, να δημιουργήσουμε τα βάθρα που θα θεμελιώσουμε την πραγματική ευρωπαϊκή συνείδηση η οποία θα δημιουργήσει κάτι καινούριο στον κόσμο ολόκληρο. Ευελπιστώ ότι η απόψινή βραδιά έριξε ένα σπόρο μικρό προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορούν οι δυο λαοί με τον πολιτισμό που έχουν οι μεν με τους δε μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι καταπληκτικό. Και γι' αυτό, πέρα από όλα τα άλλα, δεν είναι μονάχα και ένα Μάρκο να ήταν, είναι και αυτή η ενδιάθετη πρόθεσή μου, ώστε οι δύο λαοί να μπορέσουν να παίξουν το ρόλο που η ιστορία τους προορίζει.
Να το πω αλλιώς, μας χτυπάει την πόρτα η ιστορία. Την ακούμε και λέει στους δύο λαούς, Ελλάδε, δημιουργήστε τη νέα Ευρώπη. Τη νέα Ευρώπη βέβαια, όπου οι πολίτες θα έχουν την εξουσία και όπου αυτό που διαχέεται παντού. Κανείς πια δεν μπορεί να αποφασίζει για μένα χωρίς εμένα. Αυτό να το κάνουμε πολιτικό γεγονός, αυτό να το κάνουμε πολιτική ενέργεια, αυτό να το κάνουμε πολιτική πράξη, αυτό να το κάνουμε πολιτικό θεμέλιο. Σε επαφή
μισό αιώνα στην Καρμόνα. Αλλά δεν είμαι εξελίκας, νιώθω έντυπος. Θα σας κάνω μια ερώτηση με συμμετολογικό χαρακτήρα, αλλά πριν να σας πω είμαι ο εκπότης από την Αρτσάιτου, την Εγουέν Πανιάν, ούτε τιμήθηκα, ούτε ωφελήθηκα, το βοηθήθηκα, δεν πειράζει αυτό. Απλά το λέω συμμετολογικά. Μόνο θα πω. Είχα ζητήσει μια συνδρομή από τη Siemens. Πήρα ένα γράμμα ότι δεν πληρώνουμε εμείς συνδρομές ποτέ. Αυτοί οι οποίοι λαγώσανε τη μισή ελληνική πολιτική. Το λέω τώρα. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Πλήρωσε η Γερμανία ως υπότροφος της Φρίντι Χέμπερ. Αλλά με την υποτροφία που έδωσε ο Βίλι Μπραντ. Είχε δίκιο που είπε και η κυβερνήση. Άλλο Βίλι Μπραντ, άλλο η μετέπειτα και οι σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Σρέντερ έστειλε και βομβαρδίσανε εκεί που πέσανε τα στούκαρ και χτυπάγανε, έστειλε τα τορνέιδο τα γερμανικά και βομβάρδισε την Ιουγκοσλαβία. Αυτό το ξεχνάτε. Τώρα, η ερώτηση που θα σου κάνω είναι εξής. Η Γερμανία έχει τιμήσει πολλούς αντιστασιακούς εναντίον του Τρίτου Ράιχ, εναντίον του ναζισμού. Με διάφορα παράσημα. Και του αναγνωρίζω. Εσένα με τι σε τιμήσει. Τι να με τιμήσει. Εντάξει, του αντιστασιακούς κατά κανόνα. Δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά πρέπει να τα πω για να το γνωρίζετε. Πρέπει να ξέρετε ότι το Τρίτο Ράιχ δεν εξόντωσε με την οριστική λύση όλους τους Εβραίους. Δηλαδή, εάν ένας Εβραίος δούλευε στην πολεμική βιομηχανία και αν τον σκότωναν, δεν είχαν αντικαταστάτη του, δεν τον σκότωναν. Το ίδιο ακόμα και σε φαρμακευτικές εταιρείες, στην Πάγια παραδείγματος χάρη. Και γι' αυτό το λόγο, όταν τελικά ζήτησαν αυτοί που γλίτωσαν πρώτοι οι Εβραίοι από τα αμερικανικά στρατεύματα, ζήτησαν να αποζημιωθούν για τα μεροκάματα που λείπανε και τα λοιπά, εκάλεσε η γερμανική κυβέρνηση όλα τα κράτη να έρθουν να συνοηθούν για να αποζημιωθούν αυτού του τύπου και κατηγορίας άνθρωποι. Δηλαδή, όσοι είχαν υποστεί συνέπειες από εγκλεισμό τους σε φυλακές, σε στρατόπεδα, όσοι είχαν μείνει απλήρωτοι απεργασίες τους κτλ. Μέσα στις κατηγορίες αυτές είχα το δικαίωμα, επειδή με κατέστησαν εμένα ανάπηρο, όχι πολέμου βέβαια, πώς θα το πω, ανάπηρο, είμαι ανάπηρος. Δεν το μπορείτε να το πιστέψετε, αλλά αυτό είναι. Λειτουργεί μονάχα το ένα μου πνευμόνι, το άλλο δεν λειτουργεί. Και είναι από βασανιστήρια σε γερμανικές φυλακές. Λοιπόν, είπα τότε ότι εγώ δεν θα διεκδικήσω το δικαίωμα αυτό, παρετούμε του δικαιώματος, για να μπορώ να διεκδικήσω για τους άλλους αυτό που πρέπει και να μην κατηγορηθώ ότι το κάνω προς ίδιον συμφέρον. Και γι' αυτό παραιτήθηκα του δικαιώματος και δεν το ζήτησα. Και όπως και αυτό ένα άλλο περίεργο, επισήμως δεν είμαι αγωνιστής της εθνικής αντίστασης. Διότι όταν αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση στη Βουλή, είπα για να διεκδικήσω αυτά που πρέπει για τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω το δικαίωμα του να είμαι αγωνιστής της εθνικής αντίστασης και επισήμως τυπικά δεν είμαι, για να μπορώ να διεκδικώ για τους άλλους. Ήμουνα ένας εκ των προέδρων της ΦΥΡ, είναι η φεντερασιόν που αγωνίστηκε στη διάρκεια της κατοχής όλη την αντιστασιακή της Ευρώπης, ήμουνα ένας εκ των αντιπροέδρων, αλλά αγωνιστής εθνικής αντίστασης δεν είμαι. Υπογράφω για άλλους, με καλούν. Ο Τάδε ήταν,
υπογράφω για την ώρα, δέχονται την υπογραφή μου, αλλά εγώ δεν είμαι, για να μπορώ να διεκδικώ. Το λέω αυτό για να πω ότι ζητάω συγγνώμη που αναφέρθηκα στον εαυτό μου καταρχήν. Αλλά το λέω για να πω ότι αυτά που δικαιούμαστε και δικαιούμαστε ως Έλληνες για το τι έχουμε υποστεί δεν είναι ατομικά μονάχα. Είναι το γενικό. Εγώ θα ήθελα και μόνο από το γεγονός ότι έχουμε λιγότερο πληθυσμό, μόνο η Ελλάδα από όλα τα έθνη του κόσμου, θα έπρεπε όλα τα άλλα έθνη να πούνε έλα Ελλάδα τι αναγκαίες στο δεινό. Διότι υπέφερε τα πάντα από τον ναζισμό. Και πρώτη απ' όλα να το κάνει η Γερμανία. Δεν το έκανε. Ελπίζω η σημερινή συνάντηση να έριξε μερικού σπόρους. Ελπίζω ότι πάντοτε οι σπόροι αυτοί θα φυτρώσουν και σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα την Ωραία, γιατί και σήμερα διδάχτηκα. Το ξαναπώ γιατί. Οι ερωτήσεις σε μένα, θα δείτε στον εαυτό, με βασανίζουν και θα με βασανίζουν. Γιατί έκανα αυτή την ερώτηση. Γιατί έγινε αυτή η ερώτηση. Σημαίνει τι δεν έχουμε κάνει καταλογικό. Γι' αυτό λέω διδάχτηκα. Και ευχαριστώ λοιπόν για τη διδοχή, τη διδαχή που μου προσφέρατε. Σας ευχαριστώ για ό,τι μου δώσατε απόψε, που δεν ήταν αυτό που λέτε θεωρούμε τιμή που ήρθα στον όλοι απόψε. Εγώ θεωρώ τιμή μου που ήρθα απόψε και εσείς. Ξέρουμε τι κάνουμε και τι πράττουμε. Ευχαριστώ για την νέα δουλειά.